Το συζητούσαμε στο τραπέζι, αλλά επειδή το τραπέζι είναι μακρουλό, θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να κωδικοποιήσουμε μέσω αυτής της νοοτροπίας, δηλαδή τοποστρατηγική, γεωστρατηγική, χρονοστρατηγική, αλλά και έννοιες που φαίνονται πιο αφαιρετικές. Αλλά πήραμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα λόγω της συζήτησης. Πρέπει να το κάνω αυτό για να μην το ξεχάσουμε. Okay, το έψιλον αυτό θα είναι εγκληματίας. Αυτό εδώ θα είναι εγκληματίας πολέμου. Και αυτό εδώ είναι εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει. Άρα αυτό είναι η κλασική προσέγγιση. Απλώς περιγράφω μια πραγματικότητα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο του εγκληματίας. Και δυστυχώς αυτό έχει ένα φαινόμενο μπούμερα. Είναι ότι όταν το έχετε σαν κοινό στοιχείο, όταν είστε στο τελευταίο, πολύ συχνά προσπαθούν να σας περάσουν στο άλλο. Δηλαδή, για τα φρύδια. Λέει, αυτός είναι εγκληματίας πολέμου και λέει όλος, εντάξει, εγκληματίας είναι. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Α, εδώ λοιπόν, άμα το σκεφτούμε λίγο πιο ορθολογικά, έχουμε το εγκληματίας που είναι με ένα κενό. Είναι εγκληματίας, δεν λέει τι. Έχουμε τώρα εδώ έναν εγκληματία πολέμου. Άρα στην πραγματικότητα εδώ ανήκει ο εγκληματίας σε ποιους, στους στρατιωτικούς. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δικαστεί π.χ. από τη Γενέβη, το δικαστήριο Γενέβης. Και βέβαια αν δεν ήταν στρατιωτικός, δεν θα μπορούσε να έχει μια καταδίκη σε στρατιωτικείο. Δεν ήταν σε ένα δικαστήριο κλασικό, κανονικά. Πληχρόνη συμφωνούμε, είναι θεσμικό. Okay. Τώρα λοιπόν, θα πάρουμε και αυτό, θα το κωδικοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, για ποιο λόγο, γιατί εδώ υπάρχει ένας στόχος. Ο στόχος είναι η ανθρωπότητα. Άρα, να το κοιτάξουμε λίγο πιο λογικά. Εδώ έχουμε απλώς μια ιδέα. Εδώ έχουμε την έννοια του συνόλου σε ένα πλαίσιο. Εντάξει, δηλαδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στρατιωτικός, ανήκει στο στρατό και αυτός ο στρατός, όπως όλοι οι άλλοι, έχουν αποδεχτεί ότι υπάρχει ένας κανόνας, το δίκαιο πολέμου, όμα το παραβιάσεις, π.χ. αυτό που έδωνα σαν παράδειγμα στο τραπέζι, άμα βασανίσεις κάποιον, είσαι εκτός. Άρα θα έχεις μια καταδίκη. Okay. Τώρα με το θέμα της ανθρωπότητας, εδώ δεν είμαστε, είμαστε αλλού, για άλλο πλαίσιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει, είναι ότι εδώ έχουμε αφήσει μια ιδέα και έχουμε σβήσει τα τρία κοινά στιμία με το έψιλον και έχουμε περάσει σε τρεις διαφορετικές έννοιες. Άρα η πρώτη θα παραμείνει εγκληματίας. Εντάξει. Εδώ για το τελευταίο θα περάσουμε στο γενοκτόνος, το οποίο θα μας παράγει διάφορα γάμα. Άρα τι εννοώ με το γάμα, γενοκτόνος, γενοκτονημένος, γενοκτονία, γενοκτονό. Σε όλα αυτά που ακούτε δεν έχετε ποτέ τη λέξη εγκληματία. Άρα αυτό είναι δομικά καλύτερο και έχει ενδιαφέρον άμα το κοιτάξετε, γιατί τώρα αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο αφαιρετικό, αλλά σας υπενθυμίζω ότι ο Λέμκιν Ο
Ο Λεμπίν αρχικά την λέξη γνωτονία την εξηγούσε λέγοντας έγκλημα βαρβαρότητας. Δηλαδή, αν θέλετε, είχε επηρεαστεί βέβαια από το νομικό πλαίσιο, όπου, αν θέλετε, περνάμε από το αδίκημα στο έγκλημα. Και μετά έχουμε μια πανοπλία θεματολογίας. Θα είναι έγκλημα μόνο του, έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έγκλημα γενοκτονίας. Εδώ λοιπόν, τι έγινε, αν θέλετε, για μας η χειροτομία του Λέμπκιν και είναι αυτό που ακολουθούμε. Άρα, Ιωάννη, άμα σου σε κατηγορήσουν ότι είσαι και του Λέμπκιν, λες χαλάρι. Φαντάσου, ξέρεις, είναι γραμμένο από την ακίδα του Λέμπκιν. Άρα, έχουμε λοιπόν του πολέμου που ουσιαστικά έχει σχέση με το στρατοδικείο, αλλά εδώ παραμένουμε σε μία έννοια η οποία έχει σχέση με τον στρατό και έχει σχέση και με την ηθική. Εντάξει. Άρα όσοι δεν έχουν υπηρετήσει, δεν ξέρουν καλά πώς λειτουργεί αυτό, έχουν την εντύπωση ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Νομίζω, εντάξει, θα σας πω μετά. Υπάρχουν διάφορα έργα που θα ήταν καλό να δείτε, να κοιτάξετε πώς λειτουργεί καλά το στρατηδικείο για δύσκολες περιπτώσεις. Okay. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι έχουμε κάνει ένα split. Αρχικά είχαμε μία έννοια, την έννοια του εγκλήματος. Μετά καταλάβαμε ότι αυτό σαν πλαίσιο μας ξαναφέρνει πίσω. Εντάξει, δηλαδή έχουμε ένα φαινόμενο ανάδρασης. Επειδή λέμε συνεχώς εγκληματίας, στο τέλος αυτό μένει. Άρα, τώρα θέλουμε να κάνουμε μία ιεραρχία. Και για αυτήν την ιεραρχία, αντί να κοιτάξουμε το κοινό στοιχείο, κοιτάζουμε τη διαφορά. Κάντε κάτι με την πόρτα. Άρα η ιεραρχία θα μας επιτρέψει να μπούμε σε ένα πλαίσιο που είναι αρκετά παράξενο αρχικά. Να το δούμε λίγο πιο δομικά, αν θέλετε, ακόμα και μαθηματικά. Όταν έχουμε ένα σύνολο που είναι άπειρο σε πλήθος, λέμε πώς θα το συγκρίνω με ένα άλλο που είναι και αυτό άπειρο σε πλήθος. Είναι δύο φορές πιο χοντρό. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον γιατί εδώ υπάρχουν άλλοι υπολογισμοί που φαίνονται πιο παράξενοι. Ας πούμε το μένει σε άκυρο, γιατί αυτό θα μέσα μπεις αμέσως. Άρα, άπειρο, δύο φορές το άπειρο, άπειρο. Τρεις φορές το άπειρο, άπειρο. Δεν ξεκολλάει. Εντάξει. Άπειρο, επί άπειρο, άπειρο. Στην πραγματικότητα, άμα κάνετε οποιοδήποτε πολυόνυμο με άπειρο, θα δώσει άπειρο. Είναι θεαματικό. Αυτό εδώ έχει σχέση δομικά με μια άλλη ιεραρχία, αλλά βέβαια τώρα μην σας ξαφνιάζει, γιατί είμαστε σε masterclass, άρα μπορούμε να βάλουμε στον ίδιο πίνακα έναν νομικό και έναν μαθηματικό. Οι ιεραρχίες του Χάρντι είναι φτιαγμένες για τέτοια θέματα. Και ένα πράγμα που ανακάλυψε βέβαια πριν, αλλά πρέπει να τον τιμήσουμε, είναι ο Κάντορ, ο οποίος για πρώτη φορά καταλαβαίνει ένα πράγμα σχετικά απλό, είναι ότι το άπειρο
σχετικά απλό, αφού μας το εξήγησε, ενώ δεν το έχει καταλάβει ποτέ κανένας πριν. Εντάξει, το καταλαβαίνετε το σχετικά απλό. Ότι αυτό εδώ είναι πιο μικρό από αυτό. Αλλά προσέξτε εδώ, δεν είναι πια στα πολυόλυμα. Έχω μπει στο εκθετικό. Και πάνω κάτω, για να θυμάστε λίγο, αυτός εδώ είναι το ανάλογο από το νι, ενώ αυτός εδώ είναι το ανάλογο από το αρ. Άρα μην ξεχνάτε, για να δείξουμε ότι έχει νόημα αυτό που λέγαμε, ότι αυτό εδώ δεν ξεκολλάει, ούτε αυτό εδώ δεν ξεκολλάει. Okay. Τώρα βέβαια ο Ανδρέας δεν έχει πατή, δεν σου λέει πού θα το πιάσω, τέλος πάντων θα τα βρούμε. Η αρχική ιδέα είναι πώς να ξεκολλήσω. Άρα κάτι που μας ενόχλησε για τέτοιες μελέτες είναι ότι το σημείο αναφοράς είναι ο άνθρωπος και όχι η ανθρωπότητα. Αλλά τώρα θέλουμε να βάλουμε σαν σημείο αναφοράς την ανθρωπότητα. Άμα πάμε πιο κάτω, δεν έχει ανθρωπότητα, δεν έχει ανθρωπότητα, μόνο εδώ είναι. Άρα αυτό σημαίνει πάνω κάτω ότι αυτό εδώ είναι το ανάλογο, παίρνω έναν άνθρωπο, παίρνω πολλούς ανθρώπους, παίρνω ένα χωριό, παίρνω έναν λαό, παίρνω έναν έθνος, παίρνω μια κοινωνία και αναρωτιέμαι αν φουσκώνει. Και αυτό που μου δείχνουμε σιγά σιγά είναι ότι αυτό δεν φουσκώνει. Άρα τι κάνουμε. Μάλλον πρέπει να ξεφουσκώσουμε. Δηλαδή, άμα σας πω δύο άνθρωποι είναι πιο κοντά σε έναν άνθρωπο ή στην ανθρωπότητα. Βιάζεσαι εμένα, βιάζεσαι. Οκ. Είναι λογικό να πάρετε τον άνθρωπο. Πολλαπλασιαστείτε. Ναι, γιατί πάνω κάτω λέτε ότι είναι ένα εγώ και ένα άλλο εγώ, άρα είναι η εμείς. Σαν το πολυόλυμο που θα έπρεπε. Αυτό. Άρα εδώ πήραμε μια οντότητα, το διαπλασιάσαμε και λέτε θα είναι τεράστιο αφού είναι δύο. Και το ίδιο. Οκ, αλλά σε κάποια φάση άμα σας βάλω έναν λαό, δηλαδή βάλω έναν άνθρωπο, λαό, ανθρωπότητα. Τώρα θα προβληματιστείτε γιατί λαός δεν έχει μέγεθος. Ή μπορεί να είναι ο λαός, ξέρω εγώ, στο Λουξεμβούργο, ο λαός της Κύπρου, ο λαός της Αμερικής, ο λαός της Κίνας. Λαός είναι. Με την Κίνα θα δυσκολευτείτε να το ξαναφέρετε στο ένα. Εκτός αν εννοείται ένα δισεκατομμύριο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχετε μια περιοχή που δυσκολεύεστε να πείτε είναι πιο πολύ από εδώ ή από εδώ. Άρα έχουμε βρει ένα ενδιάμεσο και λέμε κοινωνία. Η κοινωνία όμως έχει ένα ελάττωμα, είναι ότι είναι απλώς ο πολλαπλασιασμός του εγώ. Άρα προσέξτε τι θα πω τώρα, η κοινωνία και χοντρή να είναι, είναι το ίδιο με ένα. Ο χρόνος μπαίνει. Δεν μπαίνει ο χρόνος ακόμα. Ακόμα. Είμαστε μόνο εδώ. Κοιτάζουμε. Εντάξει. Άρα το ερώτημα είναι. Είναι μερικές έννοιες. Βέβαια δεν είναι ταυτόσιμες. Άμα βάλω λαός. Άμα βάλω έθνος, άμα βάλω κοινωνία, μπορώ να κάνω και τους πολιτικούς, μπορώ να βάλω και όχλο. Ο πολιτικός, όταν έχει λαό που τον ενοχλεί, τον ονομάζει όχλο. Μα τώρα είναι ένας όχλος που θα μας πει τι θα κάνει. Γιατί δεν μπορεί να πει, μα τώρα είναι ένας λαός που θα μας πει τι θα κάνει, είναι ένας λαός.
Το ενοχλό είναι από έτσι και πρόβλημα. Όχι, θες να κάνεις σίγουρα, αλλά τέλος. Όχι, αν θες να κλείσεις κάποια πόρτα ή κάτι άλλο. Άρα. Okay, άρα το πρώτο πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι αυτές οι έννοιες φαίνονται σχετικά ξεκάθαρες, αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτές, δηλαδή, άμα θέλω να κάνω μία εθνοκάθαρση, θα το βάλετε το ίδιο με τα πείτε μία λαοκάθαρση. Μία οχλοκάθαρση. Βλέπετε. Άρα, στην πραγματικότητα έχει κάτι άλλο. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πώς λειτουργούν αυτές οι μονάδες είναι να καταλάβουμε τη διαφορά, πώς θα την ονομάσουμε τώρα, το άτομο και με τον άνθρωπο. Και. Άρα, το άτομο ανήκει στην κοινωνία. Ο άνθρωπος ανήκει στην ανθρωπότητα. Όχι, δύο γραμμές, μην μπερδευόμαστε. Όταν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, απλοποιούνται μερικά πράγματα, γιατί είναι δύσκολο να βάλετε τον όχλο στην ανθρωπότητα. Δεν κολλάει αυτό. Αυτό σχετίζεται και με τα άτομα. Είναι δύσκολο να βάλετε τον λαό χωρίς ανθρώπους. Άρα θα πάει προς τα εκεί. Και ο λαός, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ο Δήμος. Στο Δημοκρατία εννοώ, όχι Δήμος, ο Δήμος. Και πάλι αυτό έχει ενδιαφέρον για τον εκφυλισμό των Ελληνιών. Ότι ο Δήμος έγινε ο Δήμος. Δηλαδή κάτι που είναι ανθρώπινο υλικό, έγινε απλώς ο χώρος που είναι αυτή. Και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα από τους ανθρώπους που ακολουθούν μια κρατική προσέγγιση. Και σου λέει, ο Δήμος είναι απλώς μια υπομονάδα του κράτους. Άρα, άμα το βάλουμε τώρα εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινωνία δεν έχει αναγκαστικά έναν εξοπλισμό κρατικό. Αλλά μπορεί. Okay. Τώρα θα πάει ανάποδο εδώ, το ανεβάζω έτσι. Υπάρχει έννοια του πολιτισμού. Τώρα, άμα πάρουμε αυτές τις έννοιες μαζί, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας τρόπος ταξινόμησης των εννοιών που είναι πιο εύκολος για να καταλάβουμε ποιος κάνει τι πώς. Τώρα, άμα ξανακάνω την ερώτηση, άμα πάρετε δύο άτομα, είναι το ίδιο με ένα άτομο, ναι. Τώρα, άμα πάρω όμως δύο ανθρώπους, είναι το ίδιο με έναν άνθρωπο, όχι. Αλλά τώρα μένει, έχουμε εξηγήσει ποιο είναι το πλαίσιο. Άλλωστε, τώρα είσαι χαρούμενη, σε ξέρω. Άρα, γι' αυτό τελικά να ξέρεις, μένει, είναι καλύτερο να είσαι χαρούμενη σε δεύτερο στάδιο παρά σε πρώτο. Το πρώτο λες. Μα δεν ήταν αυτό που έλεγα και μετά στο τέλος λες τελικά ήταν αυτό που έλεγα. Απλώς υπάρχει ένα timing. Παίρνοντας αυτές τις έννοιες, τώρα τι κάνουμε. Ένας εγκληματίας μπορεί να είναι ένα άτομο που σκοτώνει και άτομα και ανθρώπους. Ένας εγκληματίας μπορεί να είναι κάποιος που σκοτώνει σε πλαίσιο πολέμου και να είναι πάλι ένα άτομο ή ένας άνθρωπος το θύμα. Εδώ όμως έχουμε ένα μικρό θέμα. Εδώ δεν μπορεί να είναι άτομα. Είναι άνθρωποι, ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι με όλο τους το είναι, το ιστορικό τους, τον πολιτισμό κτλ. Είναι δύσκολο να ξέρετε να κάνετε μια γενοκτονία εναντίον τίποτα. Δηλαδή κάτι πρέπει να σας ενοχλεί. Λοιπόν. Να σας ενοχλεί ο χώρος, να σας ενοχλεί ο ρόλος, να σας ενοχλεί η θέση στην οποία είναι. Okay. Δεν λέτε, ας πούμε, εμείς θα κάνουμε μια γενοκτονία εναντίον αυτών, γιατί έχουν πάρει όλες τις σημαντικές θέσεις. Θα κάνουμε μια γενοκτονία εναντίον αυτών, επειδή είναι όλοι πλούσιοι.
θα κάνουμε μια γενοκτονική και τα λοιπά. Εντάξει, το κλασικό. Κάτι θα βρούμε. Είναι πολύ δύσκολο να πείτε θα κάνουμε μια γενοκτονία εναντίον ατόμων που δεν κάνουν τίποτα. Κάτι κάνουν. Για να είναι ενοχλητικοί. Άρα να θυμάστε ότι ένας αθώος φαίνεται αρχικά ότι δεν κάνει τίποτα. Το παιδί σου, πόσο χρονών? 19 μηνών. Είναι δύσκολο να μην πούμε ότι είναι αθώος. Αλλά είναι δύσκολο να μου πεις ότι κάτι έκανε. 19 μηνών είναι εντάξει. Όμως, επειδή είναι παιδί ανθρώπων, μόνο και μόνο που είναι συνεχιστής, το έργο του είναι το είναι του. Και γι' αυτό ένας γενοκτόνος θα το καθαρίσει αυτό το παιδί, επειδή θα φταίει που συνεχίζει το έργο των άλλων. Από μόνο του δεν φταίει, δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά γιατί άμα το έπαιρνε αυτό το παιδί και του έλεγαν τελικά είναι από τον τάδε και την τάδε καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, δεν μας νοιάζει. Άρα, αυτοί εδώ οι κώδικες ουσιαστικά μας επιτρέπουν να δούμε πιο ξεκάθαρα μερικές έννοιες και στην πραγματικότητα το πρόβλημα που σας έθεσα, πού θα βάζατε τι, είναι ότι σαν να σας έκανα γεωμετρία και να έλεγα σε ποια απόσταση θα βάζεις τον ένα από τον άλλο. Εκεί πέρα παιδεύεσαι, ενώ πάνω κάτω τι κάνουμε τώρα, κάνουμε τοπολογία. Εντάξει. Έχετε δύο σημεία. Θεωρητικά θυμάστε ότι είστε στο παλιό πλαίσιο. Άρα λέτε, θα μας τον βάλει εδώ ή εδώ ή εδώ, έτσι είναι. Και εγώ αυτό που λέω δεν είναι αυτό, είναι ότι όταν μπαίνει εδώ, τάκ, ενώνεται. Ή από εδώ ή από εκεί. Άρα τώρα δεν κοιτάζω πια την απόσταση, το οποίο είναι φυσιολογικό να το σκεφτείτε. Γιατί άμα σας πω, πόσο εγκληματίας είναι αυτός? 3 κιλά εγκληματίας. 3 κιλά εγκληματίας, πολύ μεγάλος εγκληματίας. Αυτός πόσο είναι? 2 γραμμάρια εγκληματίας. Θα ήταν πιο εύκολο. Αλλά μην ανησυχείτε, τώρα θα σας το λέω έτσι, φαίνεται λιγελίο. Άμα αντί για κιλά βάλετε έτη φυλάκιση, το γελίο είναι δικαστήριο το οποίο πιστεύετε. Να πείτε πόσα χρόνια είναι. Άμα πείτε πήρε ισόβια, το παιδιά κάτι θα κάνει, δεν μπορεί. Εντάξει. Πήρε 20 χρόνια συμπίεση. Πήρε 6 μήνες. Τελικά τι έχουμε κάνει, έχουμε μετατρέψει μία έννοια του εγκλήματος, τη μεταφέρουμε σαν χάρακα και κοιτάζουμε στο χάρακα πόσα χρόνια είναι. Προσέξτε, γιατί για εσάς είναι εύκολο, ενώ το νομικό είναι πιο δύσκολο, γιατί είναι αυτός που πρέπει να κανονίσει πως είναι ο χάρακας. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μία άλλη χώρα, θα μιλούσαμε για νομολογία και θα λέγαμε για αυτό το έγκλημα, εσύ πόσα χρόνια θα βάζεις μέσα στη φυλακή. Είναι βιαστής, βίασε τον τάδε την τάδε. Okay. Σε ποια ηλικία τους βίασε? Σε ποια κατηγορία? Ωραία. Αυτό εδώ τώρα που αποφεύγουμε, δεν το αποφεύγουμε για να μην κάνουμε λάθος, το αποφεύγουμε για να πούμε την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι λίγο πιο φιλοσοφικό. Πολύ συχνά πιστεύετε ότι αυτός που δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Σας έπιασα, Αριστοτέλη, πες ότι δεν σε έπιασε ο δάσκαλος. Τώρα τι θα πεις? Δηλαδή δεν λέει καθόλου ψέματα. Μπορεί και να μην λέει ποτέ την αλήθεια. Το σχεδόν αλήθεια είναι πάλι ψέμα. Το μισή αλήθεια είναι πάλι ψέμα. Κολλάει πάνω από την άλλη πλευρά. Γιατί η αλήθεια έχει ένα ελάττωμα, είναι μία.
είναι ότι τα ψέματα είναι πολλά. Και γι' αυτό στις κοινωνικές μας σχέσεις τα βγάζουμε πέρα με τα ψέματα. Έχουμε εδώ κατηγορίες, να ανησυχείτε, ένα ψεματάκι, ένα αθώο ψέμα. Ένα ψέμα γιατί συμφέρει. Ένα ψέμα γιατί το έκανε καλό. Δεν τα έχετε δει, ποτέ χρησιμοποιείτε. Μη χαμογελάς εσύ, είναι πίσω σου. Γι' αυτό χαμογελάσεις, δεν. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος να εξφυλίσουμε μια έννοια και μετά, εδώ είναι αυτό που μου αρέσει από την άλλη πλευρά, προσέξτε, αφιερωμένο σε αυτές που πετάνε όταν δεν μπορούν να περπατήσουν 32 σκαλοπάτια. Η σκληρή αλήθεια. Η μαύρη αλήθεια. Η πικρή αλήθεια. Και καλά, δηλαδή, τα έχουμε κάνει όλα ανάποδα, δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, ο Σοκράτης ήταν ειδικός της πικρής αλήθειας. Γι' αυτό του έδωσαν κόλλημα. Πικρή. Μας έπαιρξες φάρος. Ακόμα χειρότερος, το τρώει και μόνος του. Σας έπαιρξα να το φάω. Σας λέω αυτές τις έννοιες, γιατί στην πραγματικότητα ξεχνάμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μην του λες την αλήθεια, θα στεναχωρηθεί, βέβαια, αφού είναι πικρή, μαύρη, σκληρή. Πες με ένα ωραίο ψέμα, δηλαδή είναι μια φαρά. Στην πραγματικότητα τον έχετε βάλει με ένα κοινωνικό φλού, δηλαδή όλα σου λέει, έχω υποστεί γενοκτονία. Μην το λες έτσι, είναι πολύ σκληρό. Έχεις κάποια προβλήματα. Σε βοήθησα να έχεις προβλήμα. Από συμπαράσταση. Ποιος άλλος θα ασχολιόταν μαζί σου. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στον καρμί, στους δίκαιους, που λέει σε εκδίωμα, όταν είσαι πια τελευταίος, το να νιώθεις το χέρι του δίμιου που σε κρατάει ή τουλάχιστον κάποιος μαζί σου. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, να το έχεις αναλύσει. Άρα, αυτή η έννοια, εδώ είναι η γεωμετρική, ενώ εδώ είναι η τοπολογική. Άρα είναι πολύ πιο εύκολες όπως το θέσαμε. Άμα βάλουμε εδώ δύο έννοιες, ας πούμε κοινωνία, ανθρωπότητα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε ότι τα άτομα κολλάνε εδώ, οι άνθρωποι κολλάνε εδώ. Και τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο έννοιες που αρχικά φαινόταν να είναι σχεδόν οι ίδιες. Άρα εδώ τι προσπαθούμε να δούμε, θεμελιακές σχέσεις. Προσέξτε, θεμελιακές σχέσεις, εντάξει, για να μην κουρδιστεί μετά ο Ανδρέας και ο Παντελής, μπορεί να είναι και θεμελιακές διαφορές. Σας δίνω ένα παράδειγμα, ζωντανό. Ακούω τις ειδήσεις. Νότια Αφρική. Σας το δίνω εδώ Νότια Αφρική, γιατί ξέρω ότι αδιαφορείτε για την Νότια Αφρική. Άρα είναι σίγουρο ότι θα σκεφτείτε ορθολογικά. Θα κάνω. Έτσι. Άρα, βλέπουμε λοιπόν έναν μαύρο, κανονικό μαύρο, ο οποίος λέει έχουμε προβλήματα με τα σπίτια μας. Προσέξτε, είμαστε 24 χρόνια μετά το apartheid. Έχει τελειώσει. Okay. Και έχεις λοιπόν αυτό το πράγμα. Μετά λοιπόν βλέπεις έναν λευκό, ο οποίος λέει από εκείνη την εποχή έχουμε φτιάξει 4,8 εκατομμύρια σπίτια. Τώρα, άμα βλέπεις αυτά τα δύο, λες, ποιο είναι το πρόβλημα τότε. Μετά λοιπόν σου εξηγούν ότι τα σπίτια τα έφτιαξαν μακριά από τα κέντρα, γιατί ήταν εκεί που ήταν άδεια. Άρα, για να φτιάξουν γρήγορα σπίτια, τα έφτιαξαν εκεί που ήταν κενά. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι. Αυτοί που είναι της εργατιάς, τα σπίτια τα καινούρια που ήταν πιο φθηνά, ήταν απ' έξω. Αλλά είναι αυτοί που έρχονται να δουλέψουν μέσα. Άρα, αυτό που ζουν τώρα είναι ότι αυτοί που είναι απ' έξω και έχουν σπίτι δικό τους,
που το έχει δώσει η κυβέρνηση με επιδότηση κτλ. Είναι αυτοί που ξαναμπαίνουν στο κέντρο και κάνουν squat. Δηλαδή μπαίνουν σε σπίτια που είναι κενά. Και του λες γιατί το κάνεις αυτό, για να είμαι κοντά στη δουλειά. Πώς σας φαίνεται αυτό το πρόβλημα, σας φαίνεται λίγο εξωγήινο, λέτε έχουν τέτοιο πρόβλημα. Ναι, τώρα άμα το σκεφτείτε, τι έγινε. Υπήρχαν οι λευκοί και οι μαύροι, θεσμικά με το έργο του Μαντέλα και τα λοιπά τα βρήκα και μετά έχουμε προβλήματα πρακτικά. Δηλαδή, πού βάζεις ποιον, με ποιον, πού. Δηλαδή, λαπείς, δεν έχουμε πια απαρτάιντ, αλλά σε κάθε σπίτι θα βάλουμε ένα μαύρο και ένα λευκό. Αυτό να ξέρετε είναι αυτό που λένε, ας πούμε, στην πολιτική, θα βάλουμε έναν άντρα και μια γυναίκα σε κάθε κόμμα με ίσες ποσότητες και λες, εντάξει, και άμα δεν βρεις, κάτι θα βρεις. Αλλά έχει πλάκα, εμένα ξέρετε πότε θα μου αρέσει αυτό, ειδικά τις σκανδιναβικές χώρες όταν δεν θα έχουμε αρκετούς άνδρες. Ναι, μην γελάτε, έχουμε ήδη θέσεις πολύ σημαντικές στις σκανδιναβικές χώρες γενικότερα, που ο Πρωθυπουργός, εμείς τώρα, δηλαδή πότε θα έχουμε Πρωθυπουργό γυναίκα στην Ελλάδα, ενώ σε αυτόν τον αιώνα, στον επόμενο, πώς το βλέπετε. Γιατί είμαστε αναπτυγμένοι, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις γυναίκες, απλώς να μην είναι πρωθυπουργός. Δεν ζητάμε και τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι. Άρα σε κάποια φάση όμως πρέπει να φανταστείτε το ανάποδο, δηλαδή να μην έχουμε αρκετούς άνδρες σε ένα κόμμα για υποψηφιότητα και να πρέπει να βρούμε, να πούμε, άντε μωρέ, μπες και εσύ, γιατί για τις γυναίκες έχουμε γεμίσει το μισό, αλλά δεν έχουμε αρκετούς εδώ. Βλέπετε, άμα σας το πω αυτό, χαμογελάτε. Θυμάστε το χαμόγελο τι είναι, τι ένδειξη είναι. Είναι ότι θεωρείτε ότι το ανάποδο είναι το φυσιολογικό και αυτό είναι για χιούμορ. Σας υπενθυμίζω ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στον κόσμο. Αλλά είμαι και από εσάς, θα πω, εντάξει δεν πειράζει, αφού είναι από κάτω. Αν είναι από κάτω και περισσότερες να είναι, είμαστε πιο ξάπλα. Προσπαθώ να σας πω ότι εγώ μόλις βλέπω πώς χαμογελάτε, ενώ είστε φιλικοί, βγαίνουν αυτά που, δηλαδή κανένας εδώ δεν πετά. Α, παιδιά, και άμα δεν έχει αρκετή σώμα, τι θα κάνουμε. Ε, είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό. Ενώ βέβαια, άμα σας έλεγα, είναι ένα πρόβλημα, γιατί πώς να βρούμε αρκετές γυναίκες για ένα κόμμα. Θα λέγατε όλοι, ναι, παιδί, πού να τις βρούμε. Ε, βέβαια, αφού δεν τις αφήναμε να ψηφίσουμε. Εντάξει. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα να θυμηθείτε πότε ψήφισαν οι γυναίκες στον Καναδά και πότε ψήφισαν στη Νέα Ζηλανδία. Να μην το συγκρίνουμε τώρα με τα δικά μας τα δεδομένα, στα αφήσουμε. Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι η πρώτη χώρα. Πώς? Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι η πρώτη χώρα. Γι' αυτό, ξέρεις, ο δάσκαλος πάντοτε τυχαία παίρνει τις χώρες. Αλλά έχει πλάκα να το θυμάσαι, δηλαδή πάνω κάτω, είμαστε πριν το 1900-1890, και έχει στον Καναδά κινήσεις που ετοιμάζουν ότι θα ήταν καλό οι γυναίκες να μπορούν να ψηφίσουν. Αυτό τώρα όταν το συζητάνε μεταξύ γυναικών, λένε «Καλά, τι έρεσε». Και μετά πετάγεται μία και λέει «Μα στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ήδη». Δηλαδή τώρα το εξωγήινο ουτοπικό είναι μαγνητική. Προσέξτε και τα δύο αγγλοσαξονικά, δηλαδή δεν είναι ότι να πούν «Α, αυτό είναι οι Γερμανοί, δεν ξέρω τι έκαναν». Προσπαθώ να σας πω το εξής. Αυτές οι έννοιες είναι λεπτές, γιατί κουβαλάμε πολλά αρνητικά στοιχεία φυσιολογικά. Αλλά το πρώτο πράγμα που μας εξηγεί π.χ. η θεωρία παιχνίων είναι ότι άμα είστε πραγματικά σε αυτό το πλαίσιο ορθολογικό, πρέπει οι υπολογισμοί σας να είναι συμμετρικοί. Γιατί μόλις κάνεις το αντίστροφο, άμα αυτό ξαφνικά είναι άδικο, λες, καλά, μήπως το άλλο που το θεωρούσα μια χαρά είναι μια χαρά επειδή εγώ είμαι από πάνω. Ναι, όχι. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε για σεξουαλικότητα. Μαρέ. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε ότι υπάρχει μια στάση στη σεξουαλικότητα, αρκετά οριζόντια, η οποία έχει μια έννοια. Πώς τη λέμε? Πώς? Ιεροπόστη. Μπράβο.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Εντάξει, στο προηγούμενο μάθημα ήταν κυρία Κακία, τώρα φοβάμαι λίγο. Ας το αφήσουμε στο κυρία Κακία. Εντάξει, γιατί μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πιο σαδικό. Ξαναλέω, για να υπάρχει μια τέτοια ονομασία, είναι επειδή όταν πήγαν σε άλλες περιοχές του κόσμου που δεν είχαν τις ίδιες συνήθειες, έλεγαν με αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι αυτή από κάτω, ο άλλος από πάνω. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι μπήκε ένα θρησκευτικό στοιχείο για να εξηγήσει ποια είναι η στάση. Δεν λες, δεν είναι. Τι άνθρωπος. Να έχει έναν κώδικα πριν το ψιλοπίδημα. Αυτό το δεν αλλάζουμε χώρο. Φαντάζεστε. Πρέπει να φανταστείτε, ας πούμε, το επίπεδο από αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα να υπάρχει το Καμασούτρα. Που εδώ είναι του τύπου... Βλέπω μερικοί χαμογελάνε. Τι χαμογελάσατε, δεν κάνετε τέτοια πράγματα φυσιολογικά. Η Butterfly δεν είπε τίποτα, αυτή λέει, δεν μου. Καλό είναι. Άρα, αυτό σημαίνει τι. Όταν σας λέω ότι πρέπει να βρούμε μια θεμελιακή σχέση και να δούμε θεμελιακές διαφορές, θα το πάρουμε αλλιώς τώρα. Έχετε έναν άνθρωπο που έχει ένα σκυλί. Εντάξει. Δηλαδή πώς το λέει το σκυλί σου. Πέτρο. Άρα όλοι καταλάβατε αμέσως ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς και ο Πέτρος. Ποιος άλλος θα είχε τον Πέτρο σαν σκυλί. Τώρα μαζευτήκατε, βλέπετε. Άρα λοιπόν, άμα ήμασταν σε ένα άλλη χώρα που δεν ξέρετε τι είναι ο Ιησούς, τι είναι ο Πέτρος, τι είναι αυτό, θα σας έλεγα, το κολοκύθι έχει ένα σκηνί και κρατάει την πατάτα. Θα κάνετε έτσι. Άμα σας έλεγα, το α κρατάει... Καλά, εσύ έχεις και σκηλί σήμερα, εντάξει. Αλλά πήρα λούνα, έχει το σκηλί. Πώς θα έχει το σκηλί. Άλπη. Σηκώθηκε. Όχι, ρε. Θέλω να σου πω ότι, βέβαια, άμα πεις η Ραλού κρατάει, βέβαια που λάθος παράδειγμα, η Ραλού τρέχει πίσω από την Άλπη, θα πεις τι μας νοιάζει που λέγεται Άλπη, τι λέγεται η Ραλού κλπ. Βλέπετε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Υπάρχουν μερικά υπονοούμενα που θέλετε, δεν θέλετε, μόλις τα βάζετε, όπου αλλάζεται ύφος. Άρα το θέμα είναι ότι ήταν συμμετρικό ή όχι. Στην πραγματικότητα είμαστε πολύ εύκολα της συμμετρίας, αν δεν μας αφορά. Αυτό να ξέρετε ότι είναι παθητικός ρατσισμός. Δηλαδή, άμα είναι για τους άλλους, δεν μοιάζει. Ας πούμε, εμείς εδώ, όπως ξέρετε οι Έλληνες, είμαστε όλοι διαφορετικοί, ενώ οι Κινέζοι είναι όλοι ίδιοι. Τώρα σε πιθανότητες με τον πληθυσμό, τέλος πάντων. Αυτές λοιπόν οι θεμελιακές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές. Εδώ χρησιμοποιούμε ανάλογα πράγματα και στη θεωρία ομάδων και μάλιστα και υπερομάδων. Θεμελιακές σχέσεις. Άρα, οι θεμελιακές σχέσεις είναι οι σχέσεις που, όπως και να την πάρει σε αυτή την οντότητα, θα παραμείνει. Είναι άλλες που μπορείς να τις βγάλεις λίγο. Άρα, ας πούμε, άμα κοιτάξουμε τοπολογικά, παίρνω δύο σημεία, αυτά είναι ενωμένα. Όποια και να βάλω ετικέτα εδώ, 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 αυτό θα είναι διαφορετικό από αυτό. Εντάξει. Άρα, ένας τρόπος να εντοπίσουμε τις θεμελιακές σχέσεις είναι ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε μια έννοια, τον ισομορφισμό.
Δηλαδή, λέμε ας πούμε τα δικαιώματα των αυτόχρονων λαών. Υπάρχει, το 2007. Λέμε, αυτό εφαρμόζεται στους τάδε. Α, όχι. Γιατί δεν μ' αρέσουν. Ενώ στους τάδε, α, στους τάδε βέβαια. Άρα, εδώ σας το λέω με μορφή καρικατούρας, να ξέρετε όμως ότι είναι ακριβώς αυτό. Ιωάννη. Ναι, μάλιστα μου είπαν ότι οι αβορίγινοι, επειδή ζουν εκεί, μπορούν εύκολα να το διεκδικήσουν, όταν δεν ζεις εκεί, δεν είναι εύκολο. Και έφερα το παράδειγμα του Δυτικού Αναπηρού και δεν το ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να φέρεις σαν παράδειγμα, είναι ότι τα δικαιώματα, να στο γράψουμε αυτό, τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών 2007 Ηνωμένα Έθνη United Nations δεν λένε για ποιον λαό μιλάνε. Εντάξει. Δηλαδή δεν λένε ας πούμε των Ελλήνων, των Πομπίων, τον δεν ξέρω τι, τον Ιταλό, λέει τον αυτόχρονο. Δεν χαρακτηρίζεται το λαό αυτό αυτόχρονο αν ζει εκεί ή αν είναι εκτός. Όχι, ακριβώς. Γι' αυτό σου απαντάω. Και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι θυμάστε που λέγαμε εδώ, εδώ δεν έχουν βάλει έθνος. Τεράστιο θέμα. Εντάξει. Είμαστε στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα υπονοούν, και είναι σωστό αυτό, υπονοούν ότι είναι λαοί εντός εθνών. Και αυτό, Ιωάννη, είναι η καλύτερη απάντηση που μπορείς να δώσεις. Γιατί άμα είναι ο λαός που ζει στην περιοχή του χωρίς πρόβλημα, έχεις μια ταύτιση λαού και έθνους. Εντάξει, που θα σας δώσει εθνότητα κτλ. Αν όμως αυτός ο λαός έχει μετακινηθεί, έχει εγκριωθεί, έχει υποστεί μια γενοκτονία και βρίσκεται αλλού, δεν μπορεί να λέει ότι είμαι εκεί. Χειρότερο, Ιωάννη, για να μην σου λένε ότι είναι θέμα γεωγραφίας, αφορά τις νεκρούς. Έχουν δικαιώματα φύση. Α, τώρα δεν θα τους πεις. Θα δείτε που πέθανε. Άρα, αυτό εδώ είναι ένας ωραίος τρόπος να δούμε τι είναι μια θεμελιακή σχέση η αυτόχθονη, τι είναι μια θεμελιακή διαφορά αυτόχθονη μη. Okay. Άρα εδώ με τη Λουτσία μπαίνει ο χρόνος. Είχε ενδιαφέρον γιατί εδώ δεν το βλέπουμε αμέσως. Άρα στην πραγματικότητα τα δικαιώματα των αυτόχθων λαών είναι αποτέλεσμα χρονοστρατηγικής. Φαντάζομαι ότι το είχατε δει έτσι, ας δεν γίνεται. Να το χαρείτε. Γιατί για να μπορείς να πεις ότι υπάρχουν αυτές οι οντότητες, δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρόνο. Άρα χρειαζόμαστε ένα πάχος. Πριν τη χρονοστρατηγική χρειαζόμαστε πάχος χρόνου. Οκ. Γιατί δεν υπάρχουν τα έθνη. Δεν ξέρω αυτό σε τυραννά. Γιατί είναι δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να επιβληθούν. Δηλαδή, μπορούν να παραχωρηθούν από τα έθνη στους λαούς, αν αυτό δεν τους ενοχλεί. Δεν είναι απέτηση. Ραλού είμαστε εντάξει, εσύ θα έκανες λίγο έτσι. Σε ενόχλησε ότι δεν είναι απέτηση. Όχι. Όχι. Δεν νομίζω, τέλος πάντων,
ας το πούμε έτσι κάπως διπλωματικά, δεν νομίζω ότι η απέτηση της απέτησης να είναι στρατηγικά ορθολογική. Διότι μπαίνουμε σε κάτι πολύ πολύπλοκο μετά, το οποίο θα έχει την τάση να ξαναβάζει τους λαούς και τα έθνη στο ίδιο επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να το διαχειριστείς τι εννοείς. Δηλαδή, μπορεί ένα έθνος να πει οι λαοί που αποτελούν το έθνος μου είναι αυτός, αυτός και αυτός και αυτός. Τους δίνω δικαιώματα, έχω μειονότητες, έχω θρησκευτικές μειονότητες κλπ. Εγώ αυτό που βλέπω, για να καταλάβετε που το πάω σε θέματα ισομορφισμού, είναι όταν εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε δικαιώματα μειονότητας από εμάς, συχνά θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που δεν θέλουν οι άλλοι. Και τώρα, άμα μετακινηθούμε, κάνουμε έτσι, λέμε, καλά, όχι να τους δώσουμε και αυτό. Λέει, καλά, ο ίδιος δεν ήσουν εδώ. Και όχι, δεν είσαι ο ίδιος. Μου θυμίζει μια συζήτηση κάποια κάποιος που θα σου πω να λείπουμε το πλαίσιο. Πολύ χρόνο θα καταλάβει. Είχε ένα χάρτη που είναι λανθασμένος και λέω, παιδιά, ο χάρτης δεν είναι καλός. Εδώ μπαίνουμε εδώ και εδώ μπαίνουν αυτοί. Και μου λένε, εμείς μπαίνουμε πιο πολύ από ό,τι μπαίνουν. Λέω, α, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν είναι η μέση γραμμή. Εντάξει, δεν είναι, εντάξει. Η φως ελευθερία. Στη μέση γραμμή θα πρέπει. Εμείς μπαίνουμε πιο πολύ. Ναι, φάμε. Μέση γραμμή. Και τώρα, παιδιά, αφού, αν ήμασταν οι ίδιοι και μία στα πλέον πλευρά, θα λέγαμε, έχουμε ένα θέμα τώρα. Άρα πήραμε τελικά την έννοια της μέσης γραμμής, είναι για να μπορούμε να πούμε ότι άμα είμαι από εδώ και από την άλλη, θα συμφωνούσα να είναι στο ίδιο σημείο. Τώρα για ένας φίλος μου μαθηματικός, έχει έναν δρόμο, εντάξει. Άρα ο δρόμος είναι έτσι, έτσι, πάει μετά ευθεία και μετά φεύγει έτσι. Έχει πάρα πολύ πλάκα τις αλλαγές που κάνουμε. Δηλαδή περπατάς και λες από εκεί είναι πιο σύντομο. Εντάξει. Τώρα μετά κάνεις ανάποδα. Λες από εδώ είναι πιο σύντομο. Και τώρα δεν κατάλαβες ότι είναι η ίδια η πορεία. Άμα είναι το πιο σύντομο, πρέπει να είναι πιο σύντομο και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι πιο σύντομο από μία και πιο σύντομο από την άλλη. Ξαναλέω για όσους με κοιτάζουν σαν εξωγήινο. Ο ένας κάνει έτσι και ο άλλος κάνει πιο εδώ. Ο άλλος μπορεί να κάνει από εδώ. Βλέπετε. Και είναι ότι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή. Όλοι καταλαβαίνετε ότι άμα είναι αλλαγή και είναι από εδώ εδώ, είναι προς αυτό. Αλλά τώρα να στρίψουν λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο μετά, είναι θέμα γούστου. Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα γούστου, είναι θέμα μαστεράι, αλλά τέλος πάντων θα πούμε σε αυτά τις λεπτομέρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι πάκος χρόνου, αποτέλεσμα χρονοστρατηγικής που τελικά καταφέραμε να περάσουμε το 2007 σε παγκόσμιο επίπεδο με μια μεγάλη αποδοχή. Και εδώ είναι που βλέπουμε το ωραίο, είναι ότι όπως έλεγε ο Ιωάννης για τους Αβοριγινούς, να βλέπετε ανθρώπους που να είναι Αβοριγινοί και Αγμένοι στο ίδιο τραπέζι, φάτσα έχει εντελώς διαφορετικές, εντάξει. Δεν λέτε, ας πούμε, είναι διαφορετικοί σαν εμάς. Και να είναι στο ίδιο τραπέζι, να σηκώνει το χέρι και λέει, όχι, εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκιο, πρέπει να τους δώσουν αυτό το δικαίωμα. Πρόκειται, ο ένας λέει εδώ, να τους δώσουν αυτό το δικαίωμα. Ξέρει την υπόθεση κιόλας. Εκεί που πες ξέρω, γιατί έχουν και επιτροπή που ασχολείται με την υπόθεσή σου. Ναι, εσύ πας, ας πούμε, σαν παρατηρητής και λες, καλά ενημερώθηκαν για τις άλλες γενοκτονίες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι άμα σας πω να μου δώσετε τον κατάλογο των γενοκτονιών που ξέρετε, θα χρειαστείτε όλο το τετράδιό σας, δεν είναι. Δεν είναι μαδερινή. Ου, αμέσως. Και με τις ημερομηνίες για την επέτειο. Mm. Γιατί
Θυμάστε ότι φέτος κάναμε μια καινοτομία, εφόσον ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα που πέραμε την επέτειο των Ρωμά σε γενοτονία. Φανταστείτε. Α, κάνουμε λοιπόν αυτό το πράγμα με τον ισομορφισμό για να μπορούμε να εντυπώσουμε μια διαφορές, όπως είδαμε εδώ. Προσέξτε, γιατί είναι πάλι... Είναι πάρα πολύ ύπουλο όταν κάποιος σας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, άμα πείτε υπάρχουν θεμελιακές διαφορές, έχουμε ανθρώπους, ειδικά μεταμοντέρνας προσέγγισης, που νομίζουν ότι είναι μεταμοντέρνοι, οι οποίοι είναι καραδογματικοί, γιατί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο που θα έκαναν και οι Ναζί και οι Κομμουνιστές, λοιπόν, λέγοντας ότι όχι, πρέπει να είμαστε οι ίδιοι. Εγώ το ίδιο ύψος, το ίδιο βάρος, θα πάρουμε καλό μοντέλο. Άρα το η σαν γεγονός, το γεγονός ότι λέμε η εξαφάνιση της διαφοράς μπορεί να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που κάνουμε σε σχέση με την ανθρωπότητα. Διότι η εξαφάνιση της διαφοράς είναι η απόρριψη της ποικιλίας. Είναι μερικοί που ευτυχώς που δεν έχουν πολλά μαλλιά, γιατί βλέπω θα είχαν πέσει τώρα. Okay. Δεν λέω για ασκήσεις καρκιστικές, να σας χρωστάμε. Άρα, να το κάνουμε πάλι εδώ. Άρα, η διαφορά, εντάξει, προσέξτε, άρα, η απόρριψη της διαφοράς, αυτό συνεπάγεται, η άρνηση της ποικιλίας. Άμα το σκεφτείτε πώς είναι δομημένη η ανθρωπότητα και επιβάλλετε άρνηση ποικιλίας, έχουμε ένα τεράστιο θέμα, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να είναι και η χειρότερη γενοκτονία που θα μπορούσαμε να υποστούμε. Γιατί το θέμα είναι ποιον θα πάρουμε. Εντάξει, δηλαδή θα λέγαμε θα πρέπει να μοιάζουν όλοι με ποιον ή με ποια. Με έναν Κινέζο. Να σκοτώσουμε λιγότερους. Με τους Κύπριους. Σε λιγότερο. Να σκοτώσουμε πολύ περισσότερο για να είμαστε όλοι Κύπροι. Σω κάτι λίγο βιοεθική. Ναι, βέβαια, εμείς οι βιοεθικοί είμαστε. Αυτό είναι σαν να μιλούμε γονική, ας πούμε. Όπως το έκανε οι Ναζί. Σωστά. Αν πέραμε. Αντιδυσγονική, θα ήταν πάλι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Το πρώτο πράγμα, θυμάστε το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιο είναι? Ενωμένη με τις διαφορές μας. Χάρη... Α, είσαι σχεδόν Ευρωπαϊκή. Από το 81 το παλεύεις, θα χρειαστούν χιλιετία. Ναι. Υπάρχει κάποιος που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μέσα, δηλαδή που έχει γεννηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευγητινή... Τι είναι? Το θυμάστε? Ναι, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ενωμένοι με την ποικιλία μας. Προσέξτε, γιατί αυτό το ξεχνάν όλοι όσοι έχουν ένα μοντέλο π.χ. σοβιετικό ή π.χ. αμερικάνικο. Εντάξει. Διότι το αμερικάνικο μοντέλο είναι melting pot. Melting pot. Δηλαδή, ό,τι και να βάλω στο καμίνι, το τέλος βγαίνει αμερικάνος. Διότι μιλάμε για federation, για ομοσπονδία. Δεν είναι διάφορα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς διαφορετική. Είναι κράτη που έχουν κανονική κρατική οντότητα, υπόσταση, γλώσσα, δεν έχουν καμία σχέση, μπορεί να έχουν και θρησκεύματα διαφορετικά και σου λέει εμείς είμαστε ενωμένοι, αλλά πρόσεξε την ποικιλία μας. Π.χ. Στην Αμερική έχουν μία γλώσσα. Άντε δύο σχεδόν, γιατί είπαμε και για τα Ισπανικά,
Εμείς ξέρετε πόσες έχουμε. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο. Εντάξει, όχι, 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 τόσο ωραίο. Είναι οι εμετές που είναι ήδη, δηλαδή δεν είναι να πούμε. Θα πω ότι είμαστε ήδη στο 20 επίσημες γλώσσες. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γουρδέλο μιλάμε για μεταφράσεις. Γιατί για όσους δεν έχουν καταλάβει, όταν πρέπει να μεταφράσεις κάθε γλώσσα στην άλλη, δεν είναι 20 γλώσσες, είναι 20 επί 20. Υπάρχει προεδομήνα να τα κάνει αυτά. Πώς? Προεδομήνα να τα κάνει αυτά. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο άνθρωποι που λέγονται διερμηνείς και μεταφραστές και κάνουν ό,τι μπορούν. Και γι' αυτό φτάνουμε σε ένα επίπεδο του τύπου, ξέρετε, πέντε γλώσσες. Καλά, φίλε, εντάξει, εγώ το πάλεψα να έχω τρεις τώρα, πέντε. Και το πιο ωραίο, θυμάμαι ότι είχα μπει σε έναν τέτοιο διαγωνισμό, ξέρετε, ας πούμε, πέντε γλώσσες συν δύο σκανδιναβικές. Λες και τι σου είναι δύο σκανδιναβικές, δεν είπες εσύ, ας σου πει κάτι, τι είναι αυτά. Λέει γνώσεις. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν από σκανδιναβικές γλώσσες, Κοπεχάγη, είμαστε. Λοιπόν, μιλάμε εντάξει. Γιατί εσύ λες στόχο. Θα βάλεις λίγο ελληνικά, θα βάλεις λίγο ιταλικά, ένα ισπανικό, ένα άγγλικο, ένα αγγλικό, κάπου εκεί. Και αυτό το έχουν όλοι. Και μετά όταν σου λέει στα τσέχικα, πώς το λες. Αλλά δεν είναι απλώς, γι' αυτό είναι κάτι. Και προσέξτε, αυτό είναι κόστος. Τι να το υπολογίζετε. Είναι κόστος τεράστιο. Τεράστιο. Που σημαίνει ότι είναι δομικά θεμελιωμένο. Όσοι και να είμαστε, όσες γλώσσες χρειαστούν, θα σε έχουμε ο καθένας τη γλώσσα. Τεράστιο θέμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Ειδικά όταν δεν πάμε συχνά στο εξωτερικό. Αλλά όταν μπαίνετε στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπετε το εΕΛ, δικό μας, δεν πω πω, ευτυχώς που το έβαλα. Εδώ όταν βλέπεις ένα κατεβατό έτσι, εντάξει, εντάξει, μπορείς να το πάρεις ας πούμε και στα γερμανικά θες, θα κάνω διατριβή μέχρι να καταλάβω τι λέει, και λες πάλι καλά που το έβαλα στα ελληνικά. Ειδικά να αφορούν τα δικαιώματά σου. Άρα, για μένα εδώ, αυτό εδώ το σχήμα, το νοητικό σχήμα, είναι θεμελιακό σχήμα. Γιατί για να ζήσεις με την ποικιλία, πρέπει να αποδεχτείς τη διαφορά. Εντάξει. Άρα, αυτό εδώ τώρα τι μας ξέφρασε το όλο πλαίσιο, ότι ξεκινήσαμε από αυτό, είδατε αυτές τις διαφορές, βγήκαμε στις θεμελιακές σχέσεις, διαφορές στις ομορφισμούς και είχαμε εδώ. Και εδώ αυτό το νιώθετε, ελπίζω, ότι αυτό είναι καθαρά ανθρωπότητας. Δηλαδή, εδώ δεν λέμε κάτι το ειδικό, δηλαδή δεν λέμε ποιος είναι διαφορετικός με ποιον, ποιο είναι η ποικιλία. Και για αυτόν τον λόγο έχει μεγάλη σημασία να σκέφτεστε ότι, προσέξτε, δεν μιλάμε για κρατικές υπερδομές που αποτελούνται από πολιτείες ή υποδομές. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πώς να το πω, βλέπετε τη διαφορά. Αν έχετε μια υπερδομή, μια δομή, μια υποδομή. Okay. Τώρα πάνω κάτω είναι σαν να σας λέω, υπάρχει ας πούμε ισόγειο, πρώτος όροφος, δεύτερος όροφος. Και κοιτάζουμε τώρα τις σχέσεις. Okay. Τώρα, άμα το κοιτάξετε σαν σχέση και θεωρείτε ότι αυτό είναι συμμετρικό, πάνω κάτω κάνετε την πατάτα του ανθρώπου που δεν ξέρει να παίξει πιάνο. Ναι, τώρα θα σας ξάχνεσαι λίγο. Όλος που είναι στο βιολί σου λέει, πού το πάει τώρα, μας δουλεύει. Το λέω το πιάνο, εμπάρχει γιατί φαίνεται. Okay. Άρα, ας πούμε, πατάς μια νότα. Πλήκτρο. Για να ακούσεις μια νότα. Λες λευκό.
Λες, δεν με πειράζει, θα κάνω λευκό, λευκό. Και σε κάποια φάση φτάνει σε ένα σημείο που κάνει λευκό, μαύρο. Λες, λάθος. Πάω πιο πέρα. Λευκό, μαύρο. Άρα, μπορούμε να πετύχουμε, Ιωάννη, λευκό, λευκό. Μπορούμε. Μπορούμε να πετύχουμε μαύρο, μαύρο. Μαύρο, μαύρο, συνεχόμενο. Γειτονικό. Α, γι' αυτό. Ξαναφέρω. Τι θέλετε να σας ζωγραφίσω το βιτολό, δηλαδή θέλετε να μην τρέχουμε. Λοιπόν, άρα, είναι το ίδιο. Παίρνεις ας πούμε έναν υπολογιστή, βλέπεις τα κουμπιά είναι τα ίδια. Λες, εντάξει, θα πάρω δύο. Όμως το πιάνο, είναι κάτι που ξεχνάμε, έχει μία δομή. Άρα αυτό το τριάρι που βλέπετε, για όσους έχουν καταλάβει που το πάω, σε μαύρα ξεχωριστά, δεν είναι το ίδιο με τα ενωμένα και το δύο ενωμένο δεν υπάρχει. Τώρα εσείς άμα αποφασίσετε ότι τελικά το πιάνο είναι σαν το σκάκι, είναι λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο, είναι ότι είναι άσχετη. Είμαστε εντάξει. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν μία θεμελιακή διαφορά, η οποία θα προκαλέσει το εξής. Εδώ τώρα, αν σας το πω αυτό το μοντέλο και σας πω πώς βλέπει Λουτσία, έχεις μπει σε επικίνδυνο. Ξέρεις, θα σου κάνω ένα Richter 7. Ναι. Άρα όχι, εντάξει, και έχεις ήδη θέματα με τα διέφερες εσύ. Άρα, όταν θα μιλήσουμε σε κάποια φάση τώρα, να μην νομίζω ότι δεν ασχολούμαστε, όταν σου λέω, ας πούμε, πώς η υποδομή βλέπει τη δομή. Έχετε την τάση να σκέφτεστε ότι μάλλον την βλέπει όπως η δομή βλέπει την υπερδομή. Είναι λάθος. Εδώ είναι το σοβαρό και στρατηγικό λάθος, γι' αυτό βλέπετε το πιάνο. Είναι π.χ. σαν να έχετε λευκό, λευκό, μαύρο. Και τώρα λες εσύ, λευκό, λευκό ή λευκό, μαύρο, το ίδιο. Αυτό δεν είναι το ίδιο, τι θα κάνουμε. Άμα βλέπω η μαθηματικός από το Βόλο, ξέρω, σου λέει τι, πιάνο δεν παίζεις, α. Γι' αυτό φαίνεται αμέσως. Λοιπόν, το ξανά, θα βρω κάτι άλλο. Εγώ σε είχα πει ρίχτε, έτσι γίνει, σήκω. Α, κάνεις και την όμορφη, είσαι όσο, εντάξει. Άρα, έχουμε ένα δάχτυλο. Ναι, ναι, ξέρεις, είναι περήφανη, η Στέλλα είναι περήφανη, ξέρεις. Λοιπόν, άρα, έχουμε ένα δάχτυλο. Θα συγκεντρωθείτε στο δικό μου το θέμα. Λοιπόν, ναι, είναι ο μικρός πρίγκιπας, ναι, λοιπόν. Ωραία, πάμε. Έχουμε ένα δάχτυλο. Έχουμε, τι έχουμε. Ένα δαχτυλίδι και έχουμε πάλι δάχτυλα. Οκ. Okay. Εδώ μπορούμε να πούμε το εξής. Έχουμε μια σειρά από αντικείμενο. Εγώ άμα το αφήσω, οπ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αυτή τώρα, για να το αφήσουμε να το βγάλει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δομή, έχει μια υποδομή και εδώ έρχεται μια υπερδομή. Και η υπερδομή βγαίνει. Άρα, τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ απλό, το δαχτυλίδι βλέπει τα δάχτυλά σου όπως το δάχτυλό της έβλεπε το δαχτυλίδι. Όχι. Γιατί το ένα κρατάει από κάτω και το άλλο κρατάει από πάνω. Και είναι το πρόβλημα που έχουμε και με τη γέφυρα. Σωστό. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, άρα, λέω λοιπόν ότι όταν τα ενεργοποιούμε, μη κουνιέσαι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Όχι, τώρα αμέσως καταλαβαίνω γιατί έχετε 52. 52. 52 μνημεία παγκόσμια κληρονομιά. Λοιπόν, εδώ, έτσι όπως το βλέπουμε, άμα κοιτάζετε μόνο το δέλτα,
Μπράβο. Είναι οι μαθήτες όμως. Μάτσε δύο κινήσεις. Άμα κοιτάζετε μόνο το δέλτα βλέπετε το ίδιο, σας θυμίζει το άλλο. Το εψιλόν. Εντάξει, αυτό εδώ είναι η δομή. Υπερδομή, υποδομή. Στην πραγματικότητα. Ο Ιωάννης τώρα θα μου πει, δεν καταλαβαίνω τι είπατε. Φαντάσου. Στην πραγματικότητα έχουμε μια ασυμμετρία. Η ασυμμετρία προέρχεται από τι? Α, σκέφτεσαι κιόλας. Μπράβο, είσαι καλύτερα από το άγαλμα. Η ασυμμετρία προέρχεται από τη βαρύτητα. Είμαστε εντάξει. Απλό αυτό. Άρα σε εμάς, στα γεωστρατηγικά, η ασυμμετρία προέρχεται από την ιστορία. Μία υπερδομή είναι ικανή να κρατάει μία δομή, να την κρατάει από πάνω, δηλαδή πάνω κάτω από το μέλλον. Ενώ η υποδομή την κρατάει από το παρελθόν. Εσείς άμα κρατήσετε μόνο το κρατάει, έτσι χάσατε την ιδέα. Εντάξει, ρίχτε αριστερά ήταν, εντάξει. Εντάξει, πάμε. Άρα, αυτό εδώ που λέω είναι το εξής. Άμα τα βάλετε σε αυτή τη σειρά, π.χ. τα δικαιώματα αυτόχθονων λαών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σίγουρα πιο πάνω, επειδή μιλάμε για λαούς, από τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι μόνο για έναν άνθρωπο. Εντάξει. Τα δικαιώματα της ανθρωπότητας είναι σίγουρα πιο πάνω. Τα δικαιώματα της ανθρωπότητας κρατάνε τον αυτόχθονο λαό από πάνω, ενώ το άλλο το υποστηρίζει από κάτω. Αυτή εδώ η έννοια είναι πολύ σημαντική, να την έχουμε στο μυαλό μας. Άρα προσέξτε εδώ, θα βάλω εδώ πιάνο. Διότι κύβα πιάνο βασάνο. Και βαλοντάρι. Και βαλοντάρι, ναι. Άρα, στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι έχουμε εδώ εντοπίσει, Αντώνη το έχεις, έχουμε μια θέμη. Σε είδα, Αντώνη, το έχεις έτσι και έτσι. Θα την κάνεις λίγο την μπίζα. Καλά πας. Πού είναι η άλλη. Α, με έβλεπε. Ναι, σε κοιτάς, ναι, σου. Είδες, πήρε το στήριγμα, σου λέει, εντάξει, εγώ το έχω τώρα. Άρα, τι ήταν η ιδέα τώρα του δασκάλου, είναι ότι εδώ, αυτό το πλαίσιο, είναι διαφορετικό από το άλλο. Ναι. Αν, πώς. Επειδή υπάρχει ασυμμετρία. Ναι, δεν είναι μόνο ασυμμετρία. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η ασυμμετρία δεν είναι τη σχέση, είναι τη βαρύτητα. Υπάρχει συμμετρία, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Αυτός, άμα δεν τον κρατάει αυτόν, αυτό δεν θα πέσει. Αυτός, άμα δεν κρατάει αυτόν, θα πέσει. Άρα να θυμάστε τις γέφυρες που είναι κρατημένες από κάτω και τις γέφυρες που είναι κρατημένες από πάνω. Να φαντάσουν ένα σκηνή έτσι και φεύγουν και κρατάνε το επίπεδο. Κλίν, 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 αυτό φεύγει. Ενώ το άλλο είναι σαν να είναι η γέφυρα, είναι ήδη κάτω. Βλέπεις, δηλαδή δεν θα σβήσεις όλο το βουνό που πατάει η γέφυρα. Καταλαβαίνω τι λέω. Ωραία. Άρα η ασυμμετρία, προσέξτε, δεν είναι ασυμμετρία σχέσης, είναι ασυμμετρία πλαισίου. Α, εκεί το πήγε. Τώρα, κοίτα, είδες, τώρα ξεκόλλησα τον τοίχο, τώρα καταλαβαίνω τι. Δεν ξέρω. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να κοιτάξουμε το πλαίσιο. Θυμάστε, πεδίο δράσης και πεδίο μάχης και να σκεφτείτε ότι μία σχέση που είναι συμμετρική σε ένα πλαίσιο που είναι ασυμμετρικό δίνει την εντύπωση ότι είναι ασυμμετρική.
Αντρέα, θες να κάνεις την πέτρα μαζί μου. Είμαστε πέτρες. Έτσι, έτσι. Είναι μία πέτρα εδώ, μία πέτρα εγώ. Εντάξει. Πιο συμμετρικό δεν γίνεται. Ας πούμε ότι είμαι καθισμένο για να μην σας ενευρεάσω. Okay. Τώρα είμαστε στον κομπάν. Έχουμε και μάλιστα το ίδιο χρώμα. Γι' αυτό το έκανα το δέσιμο, γιατί είμαστε ή έτσι ή έτσι. Αλλά έτσι δεν είμαστε. Εδώ θα είμαστε έτσι. Είμαστε εδώ. Το πιάσε. Okay. Άρα είμαστε εδώ. Είναι συμμετρικό, ναι ή όχι. Ραλού, συγκεντρώσου. Και άλλη συγκεντρωμένη τη βλέπω. Λοιπόν, τι είναι. Δεν την απαντάς. Είναι. Είμαστε πέτρες. Είμαστε στον κομπάρ. Δεν θα πρέπει να μου ρωτήσεις πού στο διάλογο είμαστε μέσα στον κομπάρ. Mm? Okay. Τώρα, ας πούμε ότι είμαστε σχετικά στο κέντρο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα είμαστε και οι δύο πλευρά. Αυτός τώρα, ο Ανδρέας, είναι γωνία. Με πλευρά. Εντάξει. Άρα, άμα σκεφτείτε ορθολογικά, δεν κάναμε τίποτα. Εμείς είμαστε πάνω στο ίδιο πλαίσιο, δεν μένει. Αλλά επειδή το πλαίσιο αλλάζει, οι θέσεις μας μπορεί να είναι στρατηγικά πολύ καλές έως χάλια. Ειδικά εκεί που ήμασταν στη γωνία και οι δύο, εντάξει, δεν έχουμε και. Ούτε μαϊτάκι δεν βάλαμε, τίποτα άστα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι όταν κοιτάζετε τις ανθρώπινες σχέσεις με έναν τρόπο συμμετρικό, να θυμάστε που είστε πρώτα. Γιατί μια που βάλαμε πέτρες, λευκή, μαύρη, και είμαστε σε ένα κομπάν, απαρτάει. Νομίζω ότι εγώ θα είμαι στη γωνία. Βλέπετε, αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ανάλυση ορθολογική όταν βλέπετε ένα πρόβλημα είναι αν είναι συμμετρικό το πρόβλημα ως πλαίσιο για να μπορεί να είναι συμμετρική η λύση. Δηλαδή προσέξτε τι σας είπα. Σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό όπως το βλέπουμε στη θεωρία παιχνίων όταν θέλουμε μια λύση πρέπει να είναι συμμετρική προς τους παίκτες. Αλλά όχι όπου να είναι, αν ο παίχτης έχει εγκλωβιστεί μόνος του και το κάνεις ανάποδα, δεν μπορείς να βρεις κάτι συμμετρικό. Παρασκευή το έχουμε αυτό. Το παλεύουμε. Είναι το ίδιο να έχεις μια σχέση εντός Αθήνας ή εντός Ευρώπης. Εάν είναι και ιδίως στην Αθήνα, είναι το ίδιο. Okay. Άμα βάλεις τώρα, ένα στην Αθήνα και ένα στην Ολλανδία. Είναι το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο γιατί είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για σχέση, άρα είναι ανεξάρτητη από εσάς. Όμως, αν το πλαίσιο αλλάξει, μετακινείται και πας, ας πούμε, στην Αγγλία. Και ξαφνικά σου έρχεται ένα Brexit. Η σχέση δεν έχει αλλάξει, αλλά το πλαίσιο έχει αλλάξει. Και τώρα δεν μπορείς να πεις, γίτσες, παρακαλώ, και μετά μπορείς να πεις ότι δεν είναι πια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ένα φαινόταν εκφυλισμένο, το άλλο φαινόταν γενικό, και τώρα επειδή έπιασε γωνία, αναρωτιόμαστε αν είναι. Συν, αν θυμάστε καλά, λίγο τα περίεργά μας, στις αγγλικές βάσεις, στην Κύπρο, είστε στην Αγγλία, ναι, είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα όχι, συγκεντρώνωση, θα λες δύο συνεχόμενες σωστές απαντήσεις. Όχι, υπάρχει εξαίρεση. Υπάρχει εξαίρεση. Και αυτή την εξαίρεση την είχαν διατυπώσει και μέσα στο σχέδιο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα,
αν ήταν μόνο και μόνο αγγλικό έδαφος με την κανονική έννοια του Ηνωμένου Βασιλείου, θα ήταν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει εξαίρεση να είναι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να είναι στην Ευρωπαϊκή. Απαναγία μου, αυτό ισχύει μόνο για την Κύπρο ή και για όλη την Αττική? Όχι, ανάλογα με το. Είχαν και, έχουν και άλλα νησιά διάφορα που τα είχαν καταγράψει. Εντάξει. Είναι. Έχει δικαίωμα το κράτος όταν εντάσσεται να ζητήσει εξαίρεση πριν την ένταξή του και μπαίνει έτσι. Αν τώρα θέλει να κάνει, ας πούμε, ότι είχε μπει χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά το 73 και ξαφνικά τους έρχεται θέλουμε να κάνουμε μια διαφορά, τότε θα έπρεπε όλες οι χώρες που θα ήταν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούνε εντάξει, το δεχόμαστε. Άρα αποδέχεται την εξαίρεση πριν, αλλά μετά θέλει την αποδοχή όλων όταν είναι μετά. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα τροποποιεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι φτιαγμένο για να απορροφάει τις διαφορές, να τις ενσωματώνει, τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Αλλά δεν είναι φτιαγμένο για να κάνει εξαιρέσεις μετά. Με σου λέει, άμα είναι μετά, κάνεις οποιαδήποτε κομπίνα, μπορείς να τους καταπατήσεις. Όπως με την Κύπρο, το κατεχόμενο. Όχι. Προσέξτε. Τα κατεχόμενα είναι άρση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι το ίδιο. Okay. Δηλαδή εκεί πέρα δεν εφαρμόζεται. Γιατί εδώ έχει ένα θέμα, είναι ότι η έναρξη της Κύπρου έγινε εξ ολοκλήρου. Δεν έγινε μόνο η ελεύθερη περιοχή. Τώρα λες, αυτοί οι άλλοι είναι έξω ή μέσα. Είναι όλοι μέσα, απλώς δεν εφαρμόζεται ευρωεποχευκτημένο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εντάξει. Ναι, αλλά τώρα οι αγγλικές βάσεις υπάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Τώρα πού είναι. Αυτό πάντοτε δεν άλλαξε ποτέ. Τι τώρα που είναι, στο ίδιο σημείο είναι, γιατί λέω όχι. Δεν πρόκειται να βγουν με την έννοια που νομίζετε. Ναι. Άρα θα είναι εκεί που θα είναι. Κάτι άλλο. Το μάθος. Πολύ καλή ανάδραση. Όχι, επειδή στο χάρτη, όταν στο διεθνής ενέργειας, λέει United Kingdom. Ναι. Αυτό. Μα έχει δικαίωμα. Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό έχει δικαίωμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν εσύ ως Ευρωπαίος πολίτης μπορείς να μπεις και να βγεις όποτε θες. Όχι, δεν μπορείς. Άμα το σκεφτείς, είναι πολύ γραμμάτο αυτό που επινόησε. Δηλαδή είσαι πάνω σε μια γη που είναι ευρωπαϊκή, είσαι στην Κύπρο που έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαι και στην Αγγλία που είναι και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είσαι πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα απλό layout τύπου εδώ είμαστε εντάξει, είναι Ευρώπη. Όχι. Υπάρχει μια νομοθεσία που καθορίζει αν είσαι μέσα ή όχι. Τεράστιο θέμα. Και, αλλά αυτό θα είναι π.χ. μια θεμελιακή διαφορά. Και γι' αυτό θα το δούμε με τη Σκωτία. Εδώ έχουμε θέμα. Άρα, η θεμελιακή σχέση, η θεμελιακή διαφορά δεν είναι ένας τρόπος να πείτε ότι αυτός δεν είναι ίδιος. Γιατί προσέξτε, θεμελιακή διαφορά σε ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι ότι ενώ υπάρχει θεμελιακή διαφορά, εντάξει, θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ναι, τέλος ήταν, ας πούμε, θα ήταν κάτι το π.χ. το ιεραρχικό, θα λέγαμε ότι έχουν ανθρώπους από κατηγορίες, είναι θεμελιακή διαφορά, άρα δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. Δεν είναι αυτό. Άρα δεν είναι κάτι που παράγει αυτό. Είναι ότι υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά, αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος δικτύωσης
της θεμελιακής διαφοράς δίνει το ίδιο δικαίωμα. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, αλλιώς μπερδευόμαστε σε μερικές έννοιες. Άρα, προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε μια εφαρμογή. Έχουμε αρκετό υλικό για να δούμε μερικές έννοιες τώρα. Άρα, θέλετε ένα παράδειγμα εύκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο, αδιανόητο του κερατά. Κερατά. Βέβαια, καλή είναι αυτή, είναι δυνατά. Αφού λάθο θα το κάνω, τουλάχιστον να πούμε τα δύσκολα. Αυτέ οι μικρότητε είναι θεμελιακή διαφορά, ε. Λοιπόν. Έχουμε δύο σχέσεις. Μία σχέση, δύο οντότητες. Αναρωτιόμαστε αν αυτές οι δύο οντότητες μπορούν να κάνουν κάτι μαζί. Το πρώτο πράγμα, φανταστείτε τώρα ότι είναι ψηφίδες, ένα ψηφιδωτό. Και εξετάζεται αν αυτές οι ψηφίδες έχουν μια σχέση. Δηλαδή είναι μια ψηφίδα που είναι δίπλα από την άλλη, είναι σε άλλη απόσταση. Ωραία. Άρα, ένα πρώτο χαρακτηριστικό, να πάρουμε το πιο απλό, μετά θα δούμε πώς θα το πετάξουμε στο άλλο που θέλετε, είναι βέβαια το χρώμα. Αν κοιτάζω την ψηφίδα ως δομή, το χρώμα μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή κοιτάζω απλώς αν υπάρχει ψηφίδα ή κάποιος την έβγαλε. Ή ο χρόνος, δεν σου πω. Άρα εδώ είναι το χρώμα. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Το μέγεθος. Όχι, είμαστε στο ίδιο. Την απόσταση. Η γειτονιά. Η γειτονιά, ποιος είπε την απόσταση, να σκοτώσω. Τι μου είπε τώρα, Αντώνη. Αυτό πραγματικά είναι χαρακτήρι. Δεν έχεις ανάγκη από τη δικιά μου επέμβαση. Μόνος σου. Να πεις μετά από τέτοια κοψάνα. Δηλαδή, εγώ τόση ώρα σου λέω τι είναι το αποστρατική χρονοστρατηγική και μου λες η απόσταση δεν χαρακτηρίζει μια σχέση. Όχι αντιθέτως. Η απόσταση χαρακτηρίζει μόνο τις επαφές, όχι τη σχέση. Η σχέση είναι ανεξάρτητη. Ωραία. Άρα, ξαναέρχομαι σε αυτό που άκουσα που ήταν σωστό. Δεν είδα σπαθί με η χαρακτήρα, δεν βλέπω τίποτα. Το υλικό. Το πόδι. Όχι, όχι, όχι. 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 Άμα θες να στο βάλω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι αυτό που θα μου πει μετά και η κυρία Κακία. Εγώ σας είπα για το μέγεθος, που είναι σημαντικό, όπως ξέρετε, το μέγεθος. Έτσι δεν είναι, Ελευθέρια. Θα βάλω λοιπόν και το μέγεθος για να μην το πάρει. Άρα ελπίζω να καταλάβετε ότι όλα αυτά που θα βάλω εδώ είναι απλώς οι ετικέτες. Δηλαδή θεμελιακά σαν σχέση δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί πάνω κάτω όταν θα είναι το μέγεθος θα αλλάξω το μέγεθος από όλους. Θα αλλάξω το υλικό από όλους. Μιλάμε για ένα κανονικό ψηφιδωτό. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι που είναι μέταλλο και το άλλο βάζω πλαστικό. Αυτό λοιπόν που θα έχει σημασία θα είναι η γειτονιά. Και η γειτονιά του Β'. Άρα μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το εξής. Αν κάτι... Κεράση με βλέπεις ότι αυτό έχει σχέση και με θέματα πληροφορικής, α? Όταν θα είσαι ας πούμε σε βάσεις δεδομένων και λες έχω μια βάση δεδομένων και έχω μια βάση δεδομένων. Και λέω είναι εντάξει,
Και κοιτάς από κάτω πως είναι το, το δέντρο. Άμα είναι όπως να είναι και τη μεταφέρεις, το έχεις διαλύσει. Άρα ουσιαστικά τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να κάνετε μεταφορά δομής με τη ιεραρχία που είχατε. Άρα εδώ η γειτονιά, θυμάστε είχαμε κάνει κάτι το ανάλογο, άρα στην πραγματικότητα όταν είμαστε στο τετράγωνο, θυμάστε για το V4, εντάξει, ή ακόμα και το V8, αλλιώς, εδώ δεν έχει νόημα, αλλά άμα ήμασταν σε τρεις διαστάσεις, θα είχαμε το ανάλογο από το V6 και το V20. Μπράβο! Η βραδύτητα. Άρα, στην πραγματικότητα, γιατί ξέρεις αυτό ξαφνιάζει, ή ξεχνάμε το 27, εδώ το 9. Αυτό που έχει σημασία είναι η ψηφίδα, έχει μεγάλη σημασία με ποιον είναι δίπλα. Άρα και το σχήμα. Όχι, το σχήμα, στην ψηφίδα, τετράγωνο. Το σπαθί που είχε το χαρακί, πέταξε όσο είσαι ζωντανός ακόμα. Μα γιατί μπορεί το ψηφιδωτό να βγάζει συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο πρέπει να έχει επανάληψη ερευνημένων νομίζων σε συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πιο σοβαρό από ό,τι νόμιζα. Όχι, άσχετο για να πω, μάλλον δεν το διαδικτύω. Ναι, δεν μας πειράζει αυτό. Γιατί μπορείς, αλλά εδώ μιλάμε για απλές τετράγωνες ψηφίδες που έχουν όλες το ίδιο μέγεθο. Εντάξει, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η θέση του. Π.χ. το πάτωμα που βλέπετε. Το βλέπετε. Τι είναι αυτό. Ποιος ακριβώς είναι. Και μοσαϊκό φεύγες. Φιλοσοφία έκανες, ε. Εντάξει, λοιπόν. Πάνω στο δέχεσαι ότι είναι τετράγωνα. Ωραία. Δέχεσαι ότι δεν είναι V4. Ναι. Δέχεσαι ότι είναι V6. Ναι. Ναι. Δέχεσαι ότι είναι V6 ενώ είμαστε σε δύο διαστάσεις. Ναι. Ενώ το V6 εδώ ήταν για τις τρεις. Εμείς είναι. Ωραία. Τώρα, για την κυρία Δήμητρα. Άμα τώρα μετακινήσω αυτό, μια λωρίδα έτσι, και την φέρω έτσι ώστε οι γραμμές να είναι ίδιες, θα περάσω στο V4. Οκ. Έχεις δει ποτέ ψηφιδωτό έτσι. Ψηφιδωτό ρε, Βυζαντινό, πώς θα το πω, αληθινό. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε είναι ότι οι δομές να έχουν το παράλληλο από τις δύο πλευρές. Αυτό το σπαστό είναι λίγο έντεχνο. Κι άμα δείτε σε κάποια φάση ένα μοναστήρι να σας φτιάχνει ένα ψηφιδωτό τέτοιο, πολύ καινοτόμο έως αιρετικό. Γιατί εδώ θα έχουμε μερικά θέματα με τα χρωματάκια, εκτός να το βάλετε για φόντο. Που τώρα θα μου πείτε, άμα είναι για φόντο, τι παιδεύεις να το βάλεις πιο εδώ και πιο εκεί. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν λέγοντας ότι η ψηφίδα κουβαλάει μια δομή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι την έχουμε εξοπλίσει. Μαθηματικά λέμε πιο πολύ εφοδιάζουμε. Άρα εφοδιάζουμε την οντότητα της ψηφίδας με μια δομή. Okay. Και τώρα κοιτάζουμε πώς λειτουργούν αυτό σε σχέση με αυτό. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Τώρα ας πω ότι θέλω να εφαρμόσω αυτό και να το κοιτάξω με αυτόν τον τρόπο. Και λέω ας πούμε ότι έχω... Πώς να σας το πω, δεν σας λέω τώρα ακόμα. Ας πούμε ότι έχω αυτό.
Στο ΑΒ δεν κολλήσατε. Στο ε και στο σ δεν κολλήσατε. Άρα τώρα που το μάθαμε, θα περάσουμε στο ΓΕ και ΓΣ. Π.χ. αν είμαστε σε ένα πλαίσιο, εδώ τι πλαίσιο θα είμαστε, γεωστρατηγικό, τοποστρατηγικό, χρονοστρατηγικό, τι είμαστε. Εδώ γίνεται το τόπο γειτονιά. Ναι. Τόπο. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Ναι, βεβαίως, αλλά εδώ, άμα κοιτάξεις, λόγω της απόστασης που έχουμε, η οποία είναι μηδενική, δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Κατά συνέπεια, είσαι στο γεω. Π.χ. έχω δύο χώρες και παίρνω για την κάθε μία τις γειτονικές χώρες. Εντάξει. Όχι. Τώρα, λοιπόν, για να βοηθήσω τον Ιωάννη, θα πάρουμε τις γειτονικές χώρες αλλά γειτονικές και αοζικές. Αλλά αυτό για να μην το ξεχάσετε. Για κάντε μου λοιπόν το ΓΕ της Ελλάδας. Άρα βάλτε μου να το θυμάσαι, γιατί αλλιώς μετά θα μου πείτε ότι δεν το είπαμε καλά. Αοζικά μόνο, δηλαδή ΓΕ. Όχι. Το ΓΕ είναι ξηρά. Άρα είναι σύνορα. Το ΓΕ παύλα είναι και αός. Άρα θα πάρεις και τα σύνορα. Άρα το ΓΕ, ελπίζω να το καταλαβαίνεις τώρα αυτό, ότι αυτό αν είναι σύνολο, θα το βάζω σύνολο της επίθετης. Εντάξει. Προσέξτε, όταν βάζω σύνολο, χαλάω τη δομή. Συμφωνούμε. Ναι, όχι. Ευάγγελε, πώς φαίνονται οι φάτσες σας. Ρε εσύ, όταν έχεις 1, 2, 3, άμα βάλεις σύνολο και να βάλεις 3, 2, 1, είναι το ίδιο. Χαλάς τη δομή, δεν θυμάσαι ποια είναι. Άρα να σκέφτεστε το εξής, γιατί είναι κάτι που είναι σημαντικό. Θυμάστε τους ανθρώπους που λένε πρέπει να σκέφτεσαι συνολικά. Εάν μας σκέφτεσαι συνολικά, θα σημαίνει ότι ξεχνάς. Πρέπει να σκέφτεσαι δομικά. Δηλαδή οι γιατροί μας τώρα, αν σκέφτονται συνολικά για το ανθρώπινο σώμα μας, θα έχουμε ένα θέμα. Συνολικά μπορείς να σκεφτείς τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Αυτό παίζει. Τα εξαρτήματα του ανθρώπινου σώματος, πάτε κατευθείαν για Φράγκενστάιν. Δηλαδή ποιο θα βγάλετε, ας πούμε. Προκοπή να φοβάται, δηλαδή τι λέει εδώ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα περάσουμε στο σύνολο, χάνουμε τη δομή πώς είναι το ένα πάνω στο άλλο. Ωραία. Όταν λοιπόν θα περάσω στη σύνολα, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ πρέπει να είναι μέσα σε αυτό. Εντάξει. Το σύνολο των κρατών που έχουν σύνορα με την Ελλάδα, είναι εντός του σύνολου των κρατών που έχουν σύνορα με την Ελλάδα και όρια με την ΑΟΣ. Να σε λέξει. Υποθέτουμε ότι την έχουμε κάνει. Μετά θα πεταχτεί κάποιος και θα μου πει, μα δεν έχουμε κάνει θέση στα ΑΟΣ, αλλά τη σύντα. Άρα το πρώτο ερώτημα, θα βρήκατε αυτά. Εδώ τι νούμερο αυτό έχει, αλλά δηλαδή άμα κάνω αυτό, το πάνω. Πόσο κάνει? 5. 4. Βέβαια, ούτε σε αυτό δεν συμβαίνει. Βεντάλια είναι εύκολο. 4. Το 5 ποιος το είπε? Ο ίδιος. Έτσι, όταν ξεχνάς λες έτσι, όταν το ξέρεις είναι έτσι. Ωραία. Άρα, εδώ τώρα αυτό. Αυτό. Εντάξει, γιατί θα χρειαστούμε
Ποιος είπε Ισραήλ. Ποιος είπε Ισραήλ. Καλή πλάτη του ελληνισμός. Άπειρα στις αντοχές ο ελληνισμός. Τέλος πάντων. Ωραία. Άρα, έχουμε επιπλέον από αυτά που ξέρετε την Σουδαλία. Ναι. Λιβύη. Ναι. Αίγυπτο. Ναι. Κύπρο. Ναι. Μάλτα. Ποιος είπε Μάλτα. Εσύ δεν πρέπει να ξαναδείς τον χάρτη, δεν γίνεται. Αλβανία. Και Αλβανία. Την Αλβανία την είχες πριν. Α, μόνο. Μόνο. Να πάρεις μαζί. Την Αλβανία την έχεις και ως χώριο. Αλλά είναι η Αλβανία, δεν είπε τρεις δύο φορές. Εντάξει, οκ. Με την Μάλτα δεν ακουμπάμε. Όχι, δεν ακουμπάμε. Τα κάνουμε. Σοτσάκ, παλιά νόμιζαν ότι τα ακουμπούσαν οι δημοσιογράφοι, αλλά μετά τους βγάλαμε μερικούς χάρτες και τους εξηγήσαμε. Άρα όχι, δεν ακουμπάμε. Εντάξει. Γιατί στην πραγματικότητα εμείς όταν ακουμπάμε Ιταλία και Λιβύη, είναι η Ιταλία και Λιβύη που ακουμπάν και ενοχλούν τη Μάλτα για να ακουμπήσει. Οκ. Άρα. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σαν παρατήρηση είναι αν αυτό είναι έτσι. Όχι. Ποιος είπε όχι. Κατέβασε το χέρι, πάρε το σπαθί της Δήμητρας. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Άρα. Ίσως δεν είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, είναι η ίδια πλάτη. Εντάξει, το θέλω. Αν το κάνεις έτσι. Άμα δεν έχει καθόλου ΑΟΣ και βέβαια αυτά είναι ταυτόσημα. Αφού δεν προσθέτεται τίποτα καινούριο, είναι σαν να έχετε βάλει αυτό, ένωση, αυτό. Θα σας δώσω το ίδιο. Χριστόφερε, το έχουμε. Ωραία, τώρα θέλω να σκεφτούμε. Υπάρχουν χώρες όπου αυτό το γάμα σίγμα και το γάμα, δεν βάλω σίγμα, θα βάλω χώρα, γάμα και γάμα παύλα είναι το ίδιο. Δηλαδή τώρα το ρωτάω ανάποδα, δεν έχω τη χώρα, είναι χ η χώρα. Και να ρωτιέμαι αν μπορώ να βρω ποια είναι, εντάξει, αν υπάρχουν χ, τέτοια έτσι, ώστε να έχουμε αυτό. Ναι. Η Αυστραλία. Τα νησιά και οι περίκλησες. Τι περίκλησες, τα νησιά. Πρόσεξε, μη βιάζεσαι. Τα νησιά, ας πούμε. Τα νησιά, τα αυτόνομα κράτη νησιά. Δηλαδή, α, Μάλτα. Τέτοια νησιά. Α, τέτοια νησιά. Ναι. Το άλλο κατάλαβες ότι... Όχι βέβαια, τα νησιά Κρήτη. Όχι. Εννοώ και τα κράτη. Εννοείς πρέπει να είναι ένα νησί το οποίο να είναι μόνο με ένα κράτος. Άμα έχει δύο κράτη... τότε όχι. Είσαι σίγουρος. Δεν συγγνώμη. Και μετά όταν θα αλλάξεις γνώμη... Θα νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό. Μου έβαλε δύο φορές νομίζω. Αλλά θέλω να το σκεφτείς ορθολογικά. Σχεδόν ήσουν σωστός, αλλά μετά έκανες μια γκάφα. Έχεις μια χώρα, αυτό είναι νησί, ΑΒ, και βέβαια στη συνέχεια θα έχουν και αυτό. Οκ. Δεν είναι. Το γάμα α πόσο είναι. Το γάμα α. Ένα. Ωραία. Το γάμα παύλα α. Ένα. Δεν αλλάξε. Όχι. Ναι. Τώρα νομίζεις ή είσαι σίγουρος ότι ήταν λάθος το νομίζεις το πρόβλημα. Βάλει ένα χάρτη που υπέθετε ότι είχαν και άλλα γύρω. Όχι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί πρέπει να προσέχεις τέτοιες χώρες. Ένα.
δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε, σαν χαρακτηριστικό. Αλλά απλώς ήθελα να σας δείξω ότι μπορούμε να το κοιτάξουμε και αφαιρετικά και να δούμε σε ποιες κατηγορίες έχουμε αυτή την ισότητα. Εντάξει. Άρα, π.χ. είπαμε, περίχνει στη χώρα, σίγουρα, δηλαδή προσθέτουμε το κενό. Άρα, σίγουρα λειτουργεί. Αυτό λοιπόν είναι μια κατηγορία. Οκ, μετά. Μπορεί να έχουμε μια έννοια που υπάρχει μόνο στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, αρχιπέλαγος. Προσέξτε, το αρχιπέλαγος είναι μια χώρα η οποία αποτελείται αποκλειστικά από νησιωτικό χώρο. Δεν είναι το αρχιπέλαγος που έχουμε εμείς ετυμολογικά, έχει αλλάξει. Ήθελα να το ονομάσουν έτσι και έτσι έγινε. Δηλαδή, ας πούμε, αν είχαμε μόνο τις Κυκλάδες και ήταν μια χώρα, θα ήταν αρχιπέλαγος. Εντάξει. Αλλά άμα έχουμε αρχιπέλαγος, είναι απλό, γιατί δεν έχουμε σύνορα. Άρα, εδώ στην πραγματικότητα έχουμε κάτι, εντάξει, ένωση κενό, και εδώ είναι ότι έχουμε ουσιαστικά κενό κενό. Δηλαδή το επόμενο που συναντάει μετά τα 200 μίλια. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή σε αυτό. Ναι, σε αυτό έχει υπέλαγος. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μερικές φορές έχουμε κάτι λίγο πιο πολύπλοκο που θα είναι τέτοιου τύπου. Εντάξει. Ή αυτό το πρόβλημα που έχεις εσύ, που μου λες τώρα, είναι αυτό. Ναι. Άρα πρέπει μετά εδώ να κοιτάξουμε την περίπτωση, ας την ονομάσουμε 200 ναυτικά μίλια, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο. Αν είμαστε εντός, γιατί άμα είμαστε εκτός δεν μας ενδιαφέρει πια. Αλλά τώρα έχουμε μια άλλη κατηγορία. Οκ. Okay. Άρα αυτό εδώ είναι, εντάξει. Έχουμε τέτοιες χώρες. Ιρλανδία. Η Ιρλανδία, σωστό, λόγω της κατοχής του... Η Άμα. Ναι, δεν έχετε πολλά, εντάξει. Άρα μιλούσαμε για Τιμόρ. Τιμόρ, Ινδονησία, έχουμε τέτοιες χώρες. Κοιτάξτε και τι γίνεται περιοχή Καραϊβικής. Σαν το Μάιν, αιτήτε. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζαμε στην αρχή, είναι άλλες κατηγορίες. Οκ. Okay. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι εδώ υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά, θυμόμαστε τώρα, είναι ότι αυτό εδώ, μιλάει για θάλασσα. Άρα υπάρχει μια υποπερίπτωση και μια άλλη που εδώ μπορεί να είναι πιο δύσκολο να κάνουμε την ταξινόμηση. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα εδώ, τόσο είναι ένας τρόπος να εξετάσουμε την περίχρηστη χώρα μέσω ΑΟΣ. Που είναι παράξενο σαν έννοια. Δηλαδή εσύ όταν λες περίχρηστη χώρα, λες απλώς ότι δεν έχει θάλασσα. Εδώ τώρα λένε ότι δεν έχει ΑΟΣ. Τώρα λοιπόν λίγο πιο δύσκολο. Μπορούμε να έχουμε μια χώρα που να έχει θάλασσα χωρίς να έχει ΑΟΣ. Όχι ότι δεν τη θέσπισε, όχι κομπίνες νομικές, εντάξει. Να έχει θάλασσα, αν έχει ΑΟΣ. Ναι, μα δεν έχει κάρτα 12 να πει. Ναι, πας κοντά. Έχει μόνο τα εθνικά κυριαρχία της, τα 12, ας πούμε, και πιο πάνω... Άμα έχει αυτό, έχει και το άλλο. Μάρια. Ρε Αδράμια, λέγει στο θαλάσσιο δίκαιο, έχει φορές που δεν έχουμε όσο. Νομικά, Μάρια. Ναι, αλλά όχι νομικό, παιδιά. Δηλαδή, άμα το κάνει, θα έχει. Αλλά εδώ σου λέω να μην μπορεί να το κάνει. Να έχει θάλασσα, να μην μπορεί. Ναι. Πώς? Αφού έχει τη θάλασσα, μπορεί να το κάνει. Όταν ο δάσκαλος κάνει ερωτήσεις, μαγαζί το ξέρει, είναι ότι
Η βάση τη Κύπρου είναι ένα ωραίο παράδειγμα το οποίο μιλάμε τόση ώρα. Ποιο μπορεί να τολμήσει να πει ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα? Δεν έχουν ναός. Μαρή, πού μένεις, σε ποια χώρα? Α, Κύπρο. Προσπαθώ να σας πω ότι όταν οι ερωτήσεις είναι εντελώς αφαιρετικές και εκτός πλαισίου, μερικές φορές δεν αναγνωρίζεις ότι είναι η χώρα σου. Ότι έχει αυτή την ιδιότητα. Ποιες έτσι είναι. Εντάξει, αλλά δεν σας ξαφνιάζει αυτό. Στην πραγματικότητα, εδώ είναι το πιο ωραίο, γιατί αυτοί εδώ που είναι από την Κύπρο έχουν την τάση να μιλάνε για τις βάσεις, λέγοντας την έκφραση η οποία είναι εντελώς λανθασμένη, κυρίαρχες αγγλικές βάσεις. Όχι, όχι, μην παιδεύεις, άντε. Λένε κυρίαρχες. Έγινε Χριστόφορε. Μπράβο. Έτσι λένε, αλλά δεν είναι. Διότι αν ήταν, θα είχαν όλα αυτά που λένε. Γιατί στην πραγματικότητα οι βάσεις είναι απλώς ενοικίαση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Κύπρο χωρίς πληρωμή ενοικίου. Για πώς θα πάει? Η ενοικίαση είναι εντελώς ερμηνευτική. Δεν έχει καμία συμφωνία τέτοιου τύπου. Άρα δεν ισχύει το παράδειγμα. Όχι, όχι, βέβαια ισχύει. Πώς δεν ισχύει? Αφού είναι ενοικιασμένο, δεν είναι. Όχι, όχι, αυτό το ερμηνεύουμε. Δεν είναι ενοικιασμένο. Δάσκαλε, όμως το ερώτημα δεν ήταν μια χώρα που έχει θάλασσα αλλά δεν μπορεί να έχει αιώς. Έχει και θάλασσα. Ναι, αλλά εκεί δεν δίνουμε κυριαρχία. Όταν λέμε η χώρα. Όχι, αγαπητοί. Α, θέμα εννοούσατε χώρα σαν όχι, χώρα. Όχι, και άμα το μου το βάλεις έτσι, μπορώ να πω ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού έχει. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο που παντού αλλού έχει, που παντού αλλού έχει, ενώ η βάση ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις βάσεις δεν μπορεί να έχει. Και αυτό ήταν μια ερώτηση που έγινε το 2012 στη Βουλή της Αγγλίας. Βουλευτής της Αγγλίας είπε, οι βάσεις οι Αγγλικές στην Κύπρο έχουν ή δεν έχουν ΑΟΣ? Και του απάντησαν όχι. Νομίζω είναι θέμα για τα χαρτιά και χέρι στην ΑΟΣ. Όχι, όχι, όχι. Δεν, αυτό ήταν μόνο αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑ. Άρα λέμε τώρα. Εδώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι άμα κοιτάζετε με αυτόν τον τρόπο, κοιτάζετε πιο θεμελιακά τις δομές και δεν μπερδεύεστε από μια δημοσιογραφική προπαγάνδα που στο τέλος λέτε, γιατί εγώ φανταστείτε, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας είχα δώσει σαν μελέτη σε Κύπρο αξιωματικό τη νομική υπόσταση των αγγλικών βάσεων. Όπου στο τέλος, αυτό είναι προσβάσιμο στο κοινό, λέει, μα δεν έχει νομική υπόσταση ότι είναι κυρίαρχη. Αλλά αυτό το συζητούσαμε πολύ πιο πριν από το θέμα της ΑΟΣ. Άρα αυτός αναγκαζόταν να εξετάσει νομικίστικα όλο το θέμα. Τώρα βάλεις το εργαλείο της ΑΟΣ και λες, έχει ΑΟΣ ή δεν έχει? Δεν έχει. Κάποιος που έχει κυριαρχία δεν πρέπει να έχει? Τελειώσε. Άρα έχουμε μια απόδειξη που είναι πολύ πιο σύντομη, βάζοντας ένα άλλο εργαλείο που φαινόταν εξωπραγματικό. Ξαναρχόμαστε λοιπόν στο δικό μας το πλαίσιο, εδώ. Άρα αυτό εδώ που σας έδωσα σαν παράδειγμα είναι ήδη μια διαφορά. Είμαστε εντάξει? Άρα τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Το μέγεθος από το zoom out. Εντάξει? Άρα όλοι καταλάβουμε ότι έχει σημασία. Αλλά είναι ακριβώς όπως βλέπετε με ένα φακό, εντάξει. Υπάρχει ένα σημείο που κλακ βλέπετε, εντάξει. Πριν είναι θολά, μετά είναι θολά. Και υπάρχει ένα καλό, εντάξει. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αν θέλετε σαν ιδέα σε εμάς. Είναι ότι υπάρχει ένα καλό zoom out που δίνει την προσέγγιση του προβλήματος. Εντάξει. Άρα, εδώ άμα θέλετε να το δούμε έτσι πιο δομικά, θέλουμε να δούμε ας πούμε την Ελλάδα με τα Σκόπια.
Εντάξει, τώρα δεν ευρεάζεται, δεν έχουμε συνθήματα, δεν έχουμε διαδήλωση, δεν έχουμε τίποτα. Τους κοιτάζουμε έτσι. Ρωτάω, τι zoom out πρέπει να κάνουμε για να δούμε σωστά αυτό. Άρα, θα μπορούσα να πείτε γειτονικό. Γειτονικό, γεωστρατηγικό ή με δίπλα. Εντάξει. Αναφέρετε επιλογή. Σκεφτείτε γιατί τώρα θα κάνουμε αρκετά σχέδια. Άρα η πρώτη απάντηση, όπως καταλάβατε, είναι δεν κάνω zoom out. Δικό σου πρόβλημα. Άρα κοιτάζω γεωστρατηγικά και λέω έχω δύο χώρες που είναι κολλημένες. Εντάξει, οκ, φτάνει. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν φτάνει, αλλά θέλω να δούμε τώρα τι φτάνει. Άρα, τώρα θέλω να κοιτάξω τοποστρατηγικά. Άρα, ας πούμε ότι κάνω την πρώτη εκδοχή. Σοβαρά είναι τέτοια, δεν είναι. Την πρώτη εκδοχή θα είναι η εξής. Είδατε, ακόμα και αν μιλάμε για τέτοια θέματα, όταν δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανεί να ανιδρύσει. Όταν δεν μπορεί να ανιδρύσετε, είναι ένας καλός τρόπος να σκεφτείτε. Άρα, αυτό που δείχνω τώρα είναι ότι σε επίπεδο τοποστρατηγικής, Δήμητρα, για την ψηφίδα μου, κοιτάζω ότι αυτή η ψηφίδα είναι κλειστή, ενώ αυτή είναι ανοιχτή και μάλιστα ακουμπάει και θάλασσα. Αυτό με αυτό είναι θεμελιακά διαφορετικό. Θεμελιακά διαφορετικό. Προσέξτε, έχω παραμείνει στο επίπεδο της ψηφίδας. Okay, άρα, να κάνουμε λίγο κωδικοποίηση. Αυτό ήταν το πρώτο. Okay. Μένει είσαι μέσα. Οκ, θα μου πείτε γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν το σκεφτούμε αυτόν τον τρόπο. Διότι ακόμα και η εμπειρία κακία είναι ένας τρόπος. Πρώτον, να κρατηθεί η κακία της και να πεταχθεί την κατάλληλη στιγμή, το όχι όποτε να είναι. Δεύτερον, έχουμε κάποιες πληροφορίες που είναι σημαντικές. Διότι εδώ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουμε αν υπάρχει δίκαιο της θάλασσας ή όχι. Ενώ εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι ασυμμετρικό. Προσέξτε τώρα τι έχω κάνει. Η σχέση αυτή φαίνεται συμμετρική. Το πεδίο είναι ασυμμετρικό. Είναι ασυμμετρική. Μας εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν το είδαμε αυτό. Αλλά το βλέπετε εντελώς. Τώρα, αυτό που θέλουμε είναι να δούμε με μια πιο βαθιά έννοια την τοποστρατηγική. Άρα εδώ μπαίνει τώρα το V, δηλαδή με ποιον είμαι. Και άρα η Ελλάδα εδώ τι V της έχουμε βάλει, πόσες χώρες έχουμε ζώνη επαφής, είπαμε. Ωραία. Και τα Σκόπια. 4.
Μαυροβούνιο, δεν είναι αυτό. Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Σαν να. Το Κόσοβο είναι κράτος. Τα Σκόπια το αναγνωρίζω πάλι. Σερβία. Πολύ ωραία. Εδώ μιλάμε Ηνωμένα Έθνη. Δεν θέλω να πω βλακή, γιατί εσύ κάπου κάπου ξεφανίζεσαι. Υπάρχει το Μορφέο, τα ξαφνικά ξυπνά. Άρα συμφωνούμε ότι αν θες να είσαι νορθολογικό, πρέπει να έχεις μια κοινή αποδοχή της Έλληνας. Για μένα η κοινή αποδοχή της Έλληνας είναι τα Ηνωμένα Έθνη αν αναγνωρίζουν το κράτος ή όχι. Δηλαδή, αν το Κόσοβο έχει τη σημαία του στην ΕΙΟΤΗ. Πρόσεξε, θα πάμε να το δούμε. Θα βάλω φωτογραφία. Θα τις βγάλω όλες. Είναι ο Γιώργος και θα τις βγάλω όλες. Και θα δεις ότι υπάρχει ακόμα και η Παλαιστίνη ως παρατηρητής, αλλά όχι ως μέλος. Βοσνία Ρεζεγοβίνη υπάρχει, ενώ το Κωσυφοπαίδιο όχι. Κωσυφοπαίδιο ελληνική λέξη, α. Κωσυφο. Ωραία. Άρα, στην πραγματικότητα, εδώ μπορούμε να το κάνουμε πιο δομικά, θα πάμε κατευθείαν εδώ. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε, αυτό εδώ είναι τα Σκόπια. Το περίκλειστο παραμένει. Η ζώνη επαφής με την Ελλάδα παραμένει. Η Ελλάδα βέβαια παραμένει με τη θάλασσα, αλλά τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο δύσκολα. Άρα, τα Σκόπια έχουν σχέση με τη Βουλγαρία. Ναι. Okay. Άρα έχουμε. Εμείς έχουμε σχέση με τη Βουλγαρία. Ναι. Okay. Η Βουλγαρία έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Ναι. Okay. Για συνεχίστε λίγο. Σερβία. Έχουμε. Ναι. Η Αλβανία. Ναι. Άρα θα το βάλουμε λίγο πιο, γιατί έχουμε και εμείς. Η Αλβανία έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Ναι. Και η Σερβία. Δεν έχει. Η Σερβία δεν έχει. Και αφού δεν έχει. Κόκκινο. Ναι, όχι. Ερωτσίπουλη. Μαυροβούνιο. Κόπα. Δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν έχουμε. Είναι αγνωρισμένο. Το Μαυροβούνιο είναι αγνωρισμένο, ναι. Ότι έχει αποσχεστεί από τη Σερβία, ναι. Ότι έχει ΑΟΣ, ναι. Το ερώτημά μου είναι αν αγγίζει το Μαυροβούνιο τα Σκόπια. Όχι. Εφόσον δεν υπάρχει το κόσμο. Όχι, όχι, δεν ήταν λάθος αυτό που παρήγγειλες. Απλώς το κατάλαβες ότι λες, ας μην το κάνω τελώς. Ναι, είναι αυτό. Και έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Άρα το πρώτο πράγμα που βλέπετε, μη μου πείτε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, είναι αυτό το σχήμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σχήμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Και βλέπετε ότι έχουμε κάνει, ας το πούμε, δύο Mercedes, ενωμένα. Και βλέπετε ότι αυτό εδώ είναι με ζώνη επαφής, με θάλασσα, με θάλασσα, με θάλασσα, γείτονες. Και εδώ έχουμε τώρα μπαίνουμε κεντρικά Βαλκάνια. Εντάξει. Ενώ στην πραγματικότητα, άρα άμα θέλαμε να το ζωγραφίσουμε μάλλον πιο κλασικά, για να μην έχετε αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να το βάλουμε έτσι
Βέβαια δεν το έβαλα αμέσω έτσι, αν μου πει ο Ιωάννη. Διάγραμμα χάσε μου φαίνεται αυτό, αλλά τέλο πάντων δεν είναι. Εντάξει, αυτό μάλλον σας βοηθάει καλύτερα. Εδώ το βλέπετε. Όπου έχω βάλει ακόμα ένα. Εδώ είμαστε εδώ και εδώ. Ωραία. Εδώ λοιπόν κάναμε ένα zoom out μεγαλύτερο, το οποίο αναδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει ασυμμετρία πλαισίου. Αλλά τώρα η ασυμμετρία πλαισίου έχει ενισχυθεί και από τους παίχτες. Δηλαδή, σε πρώτο επίπεδο, όταν τους βλέπαμε εδώ τους παίχτες, δεν καταλαβαίναμε. Το βλέπαμε συμμετρικό, δεν είναι. Όταν το βλέπαμε εδώ, εδώ έχουμε μια διαφορά. Τώρα, όταν το βλέπουμε εδώ, είναι καραμπάμι διαφορά. Μια γραμμή. Πώς? Μια γραμμή. Λείπει μια γραμμή. Ποια Ελλάδα. Το μεταξύ μας, το μεταξύ. Α, ναι. Α, ναι, ναι. Όχι, νόμιζα ότι λέγατε αυτό εδώ. Οκ. Ωραία. Άρα, έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ότι έχουμε μια συμμετρία αξονική. Η οποία είχε εντοπιστεί εδώ, αλλά εδώ ήταν εκφυλισμένη. Εντάξει. Το είχατε παρατηρήσει, φαντάζομαι. Το έχετε διαβάσει τα blogs αυτό. Θα σου πω. Έχει ενδιαφέρον ότι αν έχετε αυτό το πράγμα στο μυαλό σας, είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσετε το άρθρο 13 και 14. Ξεκάθαρα του προσυμφώνου. Άρα εδώ θέλει να πει ότι κάνοντας ένα διπλό zoom, ένα zoom out, τελικά βρισκόμαστε σε μια δομή όπου βλέπουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν είχαμε αναλύσει πριν. Okay. Τώρα λοιπόν, χρειαζόμαστε να πάμε Ρουμανία. Εντάξει. Άρα πού θα έμπαινε η Ρουμανία. Η Ρουμανία αγγίζει τη Βουλγαρία. Συμφωνούμε. Ναι. Okay. Η Ρουμανία έχει νερό. Ναι. Okay. Άρα στη βάλουμε εδώ ας πούμε. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον με την Ρουμανία είναι ότι έχουμε ένα zoom out το οποίο πάει στραβά. Δηλαδή, θα μου πείτε, εντάξει, αφού το έβαλες με πορτοκαλί, κάτι υπονοούσες. Υπονοώ κάτι άλλο είναι ότι το zoom out δεν είναι αναγκαστικά ολικό. Μπορεί να είναι zoom out τακτικό. Άρα ένα zoom out τακτικό που θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας υπάρχει μια χώρα που ακουμπάει και την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Άρα τώρα όταν βλέπετε αυτό το πράγμα, προσέξτε αυτό το zoom out δεν είναι αδιάφορο. Απλώς εδώ αρχίζουμε να έχουμε ένα άλλο θέμα. Πρέπει να κάνουμε τώρα ένα zoom out. Τι? Χρονοστρατηγικό. Άμα θέλουμε να κάνουμε ένα zoom out χρονοστρατηγικό, πρέπει να βάλουμε
την Τουρκία και πρέπει να βάλουμε ποια άλλη χώρα. Αυστρία. Πήγες πολύ μακριά, δεν μ' αρέσει. Πριν. Ρουμανία, Κύπρο. Όχι, τη Ρουμανία την έχουμε βάλει. Κύπρο είστε λάθος. Και δεν είναι Ρωσία. Ιουγκοσλαβία, όταν τα Αλβανία, όχι, ναι. Αλβανία. Την Αλβανία την έχουμε βάλει. Δεν έχει 40 άτομα που απαντά. Το ερώτημα ποιο ήταν ακριβώς είναι, θα κάνουμε ένα zoom out. Θέλουμε να δούμε, εφόσον θα είμαστε σε χρονοστρατηγικό zoom out. Θα παίξετε... Εντάξει. Βοσνία. Βοσνία. Ξεχάσατε τη Βοσνία. Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γιατί χρειαζόμαστε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ναι, άρα θα πάμε... Άρα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν μερικές τροποποιήσεις και τώρα μπαίνει ένα ερώτημα έτσι για να νευριάσει ο κύριος Ανδρέας και να πει γαμώτο, δηλαδή αυτό με την Ιουγκοσλαβία μάπα ήταν. Μάπα ήταν γιατί παρένθεση. Άρα έχει μεγάλη σημασία όταν θα κάνουμε χρονοστρατηγικό zoom out, βγάζουμε τις παρενθέσεις. Ξέρετε, δηλαδή άμα έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι κάποια θεμελιακή σχέση, η οποία αλλάζει, η οποία αυτή που αλλάζει σβήνει και ξαναέρχεται η άλλη, αυτή που έχει σβήσει την βγάζουμε. Ξέρετε το ότι είσαι. Όχι. Το ξαναλέω πιο λιανά. Έχεις μια περιοχή, ό,τι να είναι. Και βλέπεις ότι η σχέση του στη θεμελιακή είναι αυτή. Και τώρα ξαφνικά, έτσι, να λευρέσω, αυτό εδώ γίνεται 40 κομμάτια. Και μετά ξαναγίνεται ένα. Την ώρα που ήταν 40 κομμάτια έφτιαξες μια παρένθεση. Άρα έχεις το πριν, το μετά, το πριν μάλιστα είναι έτσι, εντάξει, δημιουργείται μια παρένθεση, Ιουγκοσλαβία, και μετά ξαναεμφανίζεται αυτό που ήταν πριν. Και το τρίγωνο σου είναι πάλι εδώ. Τώρα όλοι πιστεύουν ότι έχω βάλει ένα τυχαίο τρίγωνο εδώ για να εξηγήσω στον Αριστοτέλη, ενώ βέβαια αυτό το τρίγωνο είναι η Ρωσική Αυτοκρατορία, η Ρώσικη Αυτοκρατορία, η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και η πίεση που ασκείται εδώ μέσα, τι είναι τα Βαλκάνια. Εδώ όμως έχω κάνει ένα τεράστιο zoom out. Άρα δεν βλέπω πια τις λεπτομέρειες που είναι εδώ. Άρα άμα θέλω να το κάνω έτσι, για να αντέξω, άμα κάνω αυτόν τον κώδικα, σημαίνει ότι εδώ άμα κάνω zoom, έχει κάτι. Άμα βάλω μόνο το τρίγωνο, σημαίνει ότι απλώς έχω τρεις χώρες που έχουν ένα τριπλό σημείο επαφής. Ας εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι σύμβαση, δεν μας πειράζει. Άρα, ουσιαστικά τώρα τι κάνω. Αυτό εδώ είναι αυτό. Έχει πιο εύκολο. Αλλά τώρα παίζω σε δύο πράγματα. Έχω ένα zoom in αρχικό, δύο zoom out τοποστρατηγικά και ένα μεγάλο χρονοστρατηγικό. Okay. Άρα, εδώ, να μην ξεχάσουμε, είχαμε τη Βοσνία. Η Βοσνία, Ερζεγοβίνη, ακουμπάει τη Σερβία.
Η Βοσνία είναι περίκλειστο κράτος, ναι ή όχι? Όχι. Είναι σχεδόν περίκλειστο κράτος? Ναι. Και άρα θα το κάνουμε με αυτόν τον κώδικα. Έτσι, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ μικρή πρόσβαση στη ΛΑΟΣ και παίζει βέβαια και με την Κροατία. Άρα θα βάλουμε την Κροατία για λόγους ευνόητους. Okay. Τώρα λοιπόν σε αυτόν εδώ τον άξονα παίζουμε λίγο διαφορετικά. Τώρα κοιτάζουμε αρχικά και ελπίζω να βλέπεις, Ανδρέα, ότι αρχίζει να μοιάζει με θέματα λίγο go, αλλά πάνω σε μια σκακέρα X. Τέλος πάντων, θα τα βάλω αυτά. Okay. Άρα, τώρα οι δύο παίχτες, θα τους βάλω τετράγωνα για να μην τους ξεχάσουμε, είναι αυτοί. Α? Αυτό που κάνω τώρα είναι απαράδεκτο, εντός εισαγωγικών, γιατί βέβαια δεν υπάρχει κανένα νόημα, είναι απλώς να σας πω ότι αυτό εξετάζουμε σαν πρόβλημα. Και τώρα κοιτάζουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα, επειδή κάναμε αυτό, το έχουμε λύσει το θέμα της Αυστρο-Ουγγαρίας, είναι εδώ. Εντάξει, ας το... Ας πω, άμα το κάναμε εδώ, θα το βλέπαμε πιο πολύ από εδώ. Εδώ η Ρωσία και εδώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εντάξει. Άρα, το θέμα που θέλω να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα είναι αυτός εδώ ο κόσμος είναι ή δεν είναι, τεράστιο zoom out τώρα, σλαβικός. Σλαβικός. Οι Σλάβοι, ρε παιδί μου, δεν είπα κάτι. Δηλαδή, μ' αρέσει εσύ, Ιωάννη. Λέω όλα αυτά τα παράξενα. Σλαβικός. Δηλαδή, αυτό είναι που ήταν το δύσκολο. Είναι όπως σου έλεγε ο Όρος. Δηλαδή, όταν θα προπότευσε, εγώ θα το κάνω μόνο μου. Για τους Ρωμάνοι θα ρωτήσω τους άλλους. Θα σου πω. Ωραία. Σλαβικός. Είναι σλαβικός. Άρα, προσέξτε τώρα. Είναι σλαβικός πού? Άρα, το κομμάτι αυτό είναι σίγουρα σλαβικό. Εντάξει. Μετά, τι άλλο είναι σλαβικό? Η Σερβία. Η Σερβία ή... Σκόπια. Εφόλαμε. Ναι. Βουλγαρία. Η Βουλγαρία. Ναι. Οκ. Άρα, όλοι αυτοί είναι Σλάβοι. Δηλαδή μιλάνε σλαβικές γλώσσες. Διαλέγω. Μήματα. Έχετε χάσει λίγο ένα πράγμα. Ρουμανία, σλαβική γλώσσα. Όχι. Α. Έτσι είναι, αλλά δεν το είπατε, δεν είναι. Όχι. Και μπράβο που δεν το είπατε έτσι τώρα. Εδώ είμαστε σε λατινό άλλο. Εντάξει. Γιατί έχουμε τις λατινικές γλώσσες και αν θυμάστε καλά, τα ρουμάνικα είναι σε αυτή την κατηγορία που ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει καλά ιταλικά και γαλλικά, τα ρουμάνικα τα καταλαβαίνει χωρίς να τα έχει μάθει γύρω στο 30%. Είναι, ας πούμε, ένας που ξέρει ιταλικά, τα ισπανικά μπορεί να φτάσει και ένα 60%. Προσέξτε, χωρίς να τα έχει μάθει. Όχι με λίγο μάθηση, είπε με τι μηδέν. Το βλέπεις ας πούμε πρώτη φορά, τι λέει, και αυτή θα σου λέει και μας δουλεύεις και δεν το έχεις κάνει ποτέ. Εντάξει. Άρα, έχουμε λοιπόν ένα σλαβικό στοιχείο. Οκ. Okay. Το οποίο θα επηρεάσει αρκετές χώρες. Άρα, αν θα επηρεάσει ή όχι τη χώρα που μας αφορά. Ναι. Μετά έχουμε ένα άλλο στοιχείο που θα φανεί. Έχουμε το τουρκικό στοιχείο.
Ας το ονομάσουμε εδώ τουρκικό στοιχείο και εδώ ας πούμε αυστριακό ουγγρικό. Γιατί με την Κροατία βιαστήκατε και με τη Σλοβενία, οι οποίες είναι χώρες που ξέρετε πάρα πολύ καλά, εφόσον είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και το 2013, δηλαδή. Και σίγουρα και έχετε πάει στα τέσσερις χώρες, αλλά ξέρετε πόσο διαφορετικοί είμαστε στην ομοιότητά μας. Άρα, γιατί πάμε λοιπόν το 1878, έναν πολύ απλό λόγο, πάμε εδώ λόγω συνθήκης Βερολίνου. Okay. Γιατί πήγαμε στη συνθήκη Βερολίνου και δεν πήγαμε στη συνθήκη Αγίου Στεφάνου? Είναι η ίδια χρονιά. Γιατί? Για να δημιουργήσει η Βουλγαρία, αλλά τι? Όχι, για να μην κολλαπήσω κάτι, πρέπει να εξέσπασε. Γιατί δεν πήγα, πώς? Στο κάτι με την παρένθεση. Ναι, μπράβο. Κάποιος παρακολουθεί. Είναι μια μικρή παρένθεση, αλλά πρόσεξε, είναι παρένθεση καγκύλη. Αυτό είναι διαφορετικό από αυτό. Άρα αυτό θα το βάζω όταν δεν υπάρχει τίποτα πριν. Εντάξει. Εδώ αυτό έχει νόημα σαν παρένθεση, γιατί υπήρχε κάτι, παρένθεση ξανά έγινε. Αλλά εδώ δεν έχει τίποτα. Αλλά μετά την παρένθεση αυτό είναι πάντα το ίδιο, ενώ εδώ δεν ήταν το ίδιο. Το έχουμε. Θα έχει πλάκα, ας πούμε, να σας βάλω να ζωγραφίσετε την Ελλάδα χρονοστρατηγικά. Θα είχατε πολύ πλάκα. Θα σας βλέπω εδώ αμέσως. Και την Κύπρο το αφήνουμε, εντάξει, σου λέει. Τώρα πού να το βάλουμε. Άρα, παίρνω λοιπόν, δεν παίρνω τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου. Προσέξτε, τεράστια σημασία σε αυτό που κάνουμε σαν κίνηση, γιατί η συνθήκη Αγίου Στεφάνου είναι στην Κωνσταντινούπολη και αφορά πραγματικά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και παίρνουμε τώρα τη συνθήκη Βερολίνου που ανατρέπει τη συνθήκη Αγίου Στεφάνου επειδή εμπλέκεται το Βερολίνο. Αλλά εμπλέκεται το Βερολίνο μέσω Αυστρο-Ουγγαρίας. Άρα όπως λέγαμε για την κυρία κακία μας, αύριο θα σου βάλω άλλο, αλλά σήμερα θα το κρατήσεις. Εντάξει. Ο μέσος Έλληνας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη Γερμανία παρά στην Αυστρία. Άρα, από τι επηρεάζεται? Επηρεάζεται από το ναζιστικό καθεστώς. Δηλαδή, ένας κανονικός Έλληνας, πόσα χρόνια έχει ζήσει? Άρα, το μόνο που έχει φάει στη μάπα είναι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορεί να έχει στα βιώματά του το 1878, εκτός όταν κοιτάζει τηλεόραση και βλέπει έργο με την Σισί. Γιατί ξαφνικά που κοιτάζει ένα πράγμα. Έχει πολύ πλάκα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω έναν Έλληνα να κοιτάζει Σισί. Ειδικά Ελληνίδα. Είναι σαν να είναι ένα παραμύθι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και είναι όλα πλουχ, 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 πολύ ωραία. Και μέσα γίνεται γεωπολιτική της πουτάνας. Μιλάω για ένα έργο το Χρυπίδι, εντάξει, δεν είναι μόνος μου, εντάξει, ωραία. Γιατί έχει ενδιαφέρον πώς παρουσιάζεται ένα έργο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ποιος από εσάς θυμάστε ποιες παρεμβάσεις κάνει η αυτοκρατόρισσα, ακόμα και μέσα στο έργο, εκτός από τα φρουφρού και τα ρόβατα, κάνει κάποια δουλειά. Ποια δουλειά κάνει? Μια δουλειά που θα λέγατε αυτό ήταν γεωπολιτική, σίγουρα. Για να σας ακούσω. Φανατική, τίποτα είστε. Τι? Νομίζω κάτι είπατε, σωστό.
Μπράβο. Η Ουγγαρία. Το θυμάστε αυτό, επειδή τα σκοσούμια είναι στραβά έτσι, και έχει το μανίκι απ' έξω και λες εντάξει. Κάνει μια ολόκληρη δουλειά με την Ουγγαρία, διότι έχουν την τάση οι Αυστριακοί να υποτιμούν τους Ούγγρους, που η Ουγγαρία, άμα το σκεφτείτε, είχε ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, είναι ότι έφαγε την τουρκική κατοχή. Φαντάζομαι ότι το είδατε στο έργο, το καταλάβατε. Το έργο είναι μετά το 1683 ή πριν. Δηλαδή είμαι εκεί που δεν το πιστεύουν ότι κάνουμε τέτοια αναφορά σε εμάς σε κλάση χρονοστρατηγικής και τοποστρατηγικής, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι αυτά τα έργα που τα βλέπετε με έναν τρόπο πολύ ελαφρύ, έχουν ένα υπόβαθρο το οποίο ποτίζει όλη αυτή την ελαφρότητα. Αλλά εσείς κοιτάζετε μόνο, ξέρω, τις αγαπούλες. Αλλά το θέμα είναι ότι τις αγαπούλες τις κάνουν πού. Ναι, στο πλαίσιο. Αλλά εδώ είναι μάλιστα και πεδίο. Γιατί άμα θυμάστε, έχει παράπονα, γιατί τώρα σε όλο τι δίνει, φεύγει. Πού στο διάλογο πάει αυτός. Σε όλη την αυτοκρατορία γίνεται χαμός παντού. Αλλά εσύ το λες, την παράτησε. Εντάξει, μπορείς να σκέφτεται για την ΑΟΣ και λέει, παράθετος. Πού να πάει. Δεν θυμάστε όταν βλέπετε το γραφείο με τους χάρτες πολύπλοκους που έρχονται διάφοροι και προσπαθεί να πήγε αυτή εδώ, μήπως θα πάμε πιο εκεί, πιο εδώ. Μην έχετε σκεφτεί τι έχει πάνω ο χάρτης. Ωραία, η μεγάλη διαφορά τώρα, άμα σας πω αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία. Επάνω κάτω είναι το επίπεδο που έχετε με το Ελλάδα-Σκόπια. Ενώ ένα πράγμα που έχει τεράστια σημασία χρονοστρατηγικά είναι ότι η Βιέννη και η Αυστρία άντεξαν πολιορκίες των Οθωμανών χωρίς να πέσουν. Ενώ η Ουγγαρία της. Όχι, μόνο μετά το Φαγανόλο. Άρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί πάνω κάτω έχετε εξοικειωθεί με το θέμα του μουσουλμανικού τόξου, αλλά εσείς έχετε κολλήσει, αυτό είναι όταν είστε στο βέλτιστο επίπεδο, έχετε κολλήσει το μουσουλμανικό τόξο ως στόχο, ενώ είναι μέσο. Το μουσουλμανικό τόξο είναι ερείπιο της προσπάθειας πρόσβασης στο κέντρο. Ενώ πολλοί στην Ελλάδα το ερμηνεύουν ως στόχος που επιτεύχθηκε. Αθηνά, είμαστε εντάξει, τη βλέπεις τη διαφορά. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία να βλέπετε ένα κάστρο και τα ερείπια του. Όταν βλέπεις τα ερείπια και λες πω πω τι πετυχημένο κάστρο, είσαι κόκκινος. Αφού είναι τα ερείπια. Τώρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν είστε ραγιάδες και λέτε ότι έχουν σούπερ στρατηγική και καταφέρουν τα πάντα, είναι επειδή απλώς θαυμάζετε ερείπια. Ενώ αυτοί ξέρουν ότι εδώ έφαγαν αυτό. Έφαγαν τη δεύτερη πολιορκία και δεν τους βγήκε. Είναι τεράστιο θέμα. Για όσους θέλουν να συγκρίνουν, υπάρχει κάποιος που έχει πάει Βιέννη. Έχετε πάει τώρα. Λόγος εσύ. Λοιπόν, όταν πήγατε Βιέννη, επειδή είστε αυτής της ηλικίας και αυτής της περίοδου, δεν είδατε τα τύχη. Παρά μόνο σε ένα μικρό κομματάκι, εντάξει, που σου λέει, κοίτα. Θυμίζει, ξέρεις, αμερικάνικη προσέγγιση, βάλε φωτογραφίες να εγκάρα από εδώ. Όχι από εκεί, από εδώ. Εντάξει. Άρα, τι έγινε, έκανε ένα τεράστιο λάθος οι Αυστριακοί, ξύρωσαν τα τείχη τους. Άρα είναι πολύ απλό να θυμάστε πού είναι τα τείχη, είναι εκεί που είναι το τραμ, το κίτρινο. Κανονικά θα πρέπει να σκεφτείτε πώς είναι δυνατόν να έχουν κάνει ένα τόσο ωραίο τραμ που κάνει τον κύκλο της πόλης γραμμάτο χωρίς να έχουν δείξει τίποτα.
Επειδή είναι ακριβώς πάνω στον τοίχο που έχουν βγάλει. Λοιπόν, τι έγινε. Η πολιορκία της Βιέννης είναι δύο πολιορκίες, πετυχαίνουν και τις δύο, δεν καταφέρνει ο Οθωμανοί να μπουν, ρίχνουν τα τείχη, ο Ναπολέοντας μπαίνει σε μια εβδομάδα. Προσέξτε, μετά. Που λες, παιδί μου, αφού έμαθα να κάνω και πολιορκίες, να το παλεύω, τι να πολεύεις, αφού δεν έχεις βγάλει τα τείχη. Τεχνολογικά όμως ήταν. Δεν ήταν τεχνολογικά. Άμα βάζει τα τείχη, τι τεχνολογία. Δεν έχει τεχνολογία. Βλέπεις μια διαφορά από το 1500 και 1600. Όχι, όχι, όχι. Τι 1500, δεν μιλάμε για Ναπολέον. Ναπολέοντα πότε γεννήθηκε, Αντώνη. Βλέπω ότι. Αντώνη. Τι να πω, το πότε πέθανε, θα το δίνει. Πες αυτό που ξέρεις. Πέθανε θα σου πω αυτό. Το 1821, παιδί μου. Ναι. Γεννήθηκε... Ο Ναπολέοντας. 1770... Μείον ένα. Ο δίνει ο πόντος σου είναι 1769. Και να τα προσέξεις, φέρα, οκ. Εντάξει, καλή προσέξεις, εντάξει, για ένα χρόνο, εδώ άμα το κάνει για με μια εγώ, θα το υποθυμίσει όμως, στην πίστη μου, ερωτήμια. Για πώς έξα, έπεσε η γυναίκη. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά εγώ σου λέω τώρα, είμαστε μετά από αυτό. Εγώ σου λέω μετά τη δεύτερη πολιορκία. Άρα, λέω, μετά τη δεύτερη πολιορκία, πάνω κάτω είμαι έναν αιώνα μετά. Εντάξει. Και ενώ έχουν αντέξει και δεν έχει πάει, στην πραγματικότητα, κάνοντας αυτό, εδώ έκαναν ένα φράγμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον τα φράγματα, γιατί είναι μερικοί από εσάς που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει φράγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν καταλαβαίνετε από πράγματα που είναι γελία, κάτι που είναι ουσιαστικό. Π.χ. όταν η Ουγγαρία έκλεισε τα σύνορά της, εδώ το καταλάβατε όλοι τι σημαίνει. Εντάξει. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε με την Αυστρία είναι ότι όταν το κλείσε, η Τουρκία ξαφνικά έρχεται, έχει πάει βαθιά στην κεντρική Ευρώπη και σταματάει. Δεν τι κάνεις. Μένεις εκεί, φεύγεις, οπισθοχωρείς, παίρνεις κάποιον. Αυτό που μένει είναι το οθωμανικό πλαίσιο που θα δημιουργήσει το μουσουλμανικό τόξο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το ερείπιο. Αυτό εδώ είναι το δείγμα της αποτυχίας. Α, ξάχνεστε Στέλλα. Βλέπετε, όταν λέτε μόνο μουσουλμανικό τόξο στο μυαλό σας, είναι μια επιτυχία της Τουρκίας. Βλέπουμε. Βαγγέλε, δεν το όνομα, πρέπει να το ξέρεις, αλλά στην αλήθεια, εμείς διαδίδεις ότι να είναι. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ό,τι έμεινε από την επιστοχώρηση. Γιατί φανταστείτε τώρα μέχρι πού έχουν φτάσει, εγώ σας λέω τουλάχιστον έως 1713, λέω και για τη Θράκη, Μπράβο. Έχουμε φτάσει έως 1713, έχει γίνει χαμός στα νότια Βαλκάνια έως κεντρικά, ξαφνικά τους έρχεται και πάνε πίσω. Πίσω, έως κατεχόμενη Θράκη. Άμα κοιτάξετε τις αποστάσεις, δεν θα καταλάβετε γιατί συζητάμε. Αλλά τώρα προσέξτε. Ο μέσος Έλληνας πώς το βλέπει. Το βλέπω ότι η Ελλάδα είναι μια χαρά. Εντάξει, δίπλα του έχει την Τουρκία και θα έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα έπρεπε τεχνικά να μην έχουμε σύνορα ξηρά στην Τουρκία. Πολυχρόνη το έπιασες. Το χάσες. Σύντα, το χάσες. Άμα η Θράκη ήταν εξοχτήρου ελεύθερη. Όλη η Θράκη. Όχι η Δυτική Ανατολική χώρα 4. Πού θα είχαμε επαφή με την Τουρκία. Στα στενά. Στον Πόσχο. Στα στενά δεν θα έχεις επαφή ξηρά. Λέω την Καρύπο, την Δαρδανέλη και τα λοιπά. Τι θες μάλλον. Μαζέψτε. Και ο Βασιλιά, δεν θα ήθελα να είναι ένα αριθμό χάρτη, αλλά μην τα πω ότι με αυτό εδώ.
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν κοιτάζετε τους χάρτες, έχετε την τάση να κοιτάζετε τις λεπτομέρειες και δεν βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Όταν σας βγάζω εντελώς τον χάρτη και σας τον φτιάχνω σιγά σιγά, θα τον βλέπεις διαφορετικά. Και λες, καλά, πώς έχουμε πέσει σε αυτό το πλαίσιο προπαγάνδας να μιλάμε για αυτόν τον άξονα σαν να είναι κάτι το τρομερό, ενώ είναι τα ερείπια μιας επίθεσης που ήταν τρομερή και απέτυχε. Όταν επικρατεί όμως δεν πέτυχε κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως, αλλά λέγεται προπαγάνδα. Ναι, αυτό λέω. Προπαγάνδα, λαγιασμός και... Αυτή να μετά θα μου πεις γιατί ψηφίζεις. Βεβαίως. Άλλο η προπαγάνδα. Και βέβαια. Επικρατεί γιατί υπάρχει έλλειψη γνώσεων. Για αυτούς όμως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτό το δίθεν το ερείπιο και μας καταβάλει. Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι το ίδιο. Θυμάστε τι λέγαμε το πρωί που λέγαμε, ας πούμε, για την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε απελευθέρωση Δωδεκανήσου. Τα επαιτειακά που κάναμε για το 12 και το 13 που ήταν. Ενώ το 2007, όταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία πετάει τη σπόντα. Λέει, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μας πήρε δύο πυραγιές. Που δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία έπαθαν την πλάκα τους, γιατί ξαφνικά πρόσεξε. Δεν λένε είναι απαράδεκτο γιατί έπεσε. Πού είναι ο άλλος. Εσύ. Έπεσε το σίδερο. Έπεσε ο δορυφόρος. Ξαφνικά ξαναμπήκα σε ένα πράγμα που καταλογάθηκε. Δεν υπήρχε πια Σοβιετική Ένωση και δορυφόρος. Σου λέει μιλαγέτια. Κρίμα, παιδιά, αυτό ήταν προηγουμένως. Και αυτό σου αποδεικνύει ότι οι ίδιοι το βλέπουν ως παρένθεση. Παρένθεση. Πού είναι η Βασιλική. Άρα. Όχι αυτή η Βασιλική, άρα ξέρετε. Είναι μερικοί που ζουν μέσα σε μια παρένθεση. Είναι μερικοί που ζουν δίπλα σε αυτούς που ζουν στην παρένθεση. Και βάλε μια γίνη. Λίγο. Ιωάννη είσαι χαρούμενος. Ναι. Ή έτσι και έτσι. Γιατί Ιωάννη σε κάποια φάση ο δάσκαλος θα βάλει και τον πόντο. Όχι σε αυτό, αλλά στο άλλο. Α, είσαι λιγότερο χαρούμενος. Τώρα σου λέω πω θα πρέπει να απαντάω και σωστά. Το βράδυ θα κοιμηθείς λιγότερο, θα κοιτάς καλά το χάρτη, εντάξει. Και θα λες τραπεζούντα, κερασούντα ή μη μου το βάλει ο κουνά. Έχει μεγάλη σημασία γιατί το είπε η Αθηνά. Με το ύφος της Αθηνάς, τον εκνευρισμένο, είναι του τύπου γαμώτο πάλι την πατήσαμε γιατί πιστεύουμε μια βλακεία. Και το θέμα ποιο είναι, ρε Αθηνά, ποιος φταίει, αυτός που την εκδίδει ή αυτός που την πιστεύει. Ξύπνα. Ωραία. Άρα αυτό κάνουμε εδώ. Ξυπνάμε και βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο μεταμορφώνεται σε... Το βλέπεις αυτό σαν σκυταλοδρομία και σταματάει και μετά πάει πίσω. Άρα, από τα πίσω, να το πούμε αλλιώς, έχουμε ένα κομμάτι που εδώ παίζει το κεντρικό, εντάξει. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι στη Βουλγαρία που παίζει, ναι, το νότιο. Εντελώς τυχαία η διαφορά. Okay. Παίζει ένα κομμάτι πάνω στα Σκόπια, ναι, το 25. Παίζει ένα κομμάτι στην Αλβανία, ναι. Παίζει ένα κομμάτι στη Σερβία, ναι. Κωσυφοπαίδιο. Παίζει ένα κομμάτι στη Βοσνία, ναι. Παίζει ένα κομμάτι πιο πέρα, όχι. Άρα, εδώ η χρονοστρατηγική δείχνει και κάτι άλλο. Πού είναι οι δύο της ανάμειξης. Δεν βλέπω τον Γιαννιώτη. Μερικές φορές η προπαγάνδα σε επηρεάζει τόσο πολύ και λες καλύτερα να είμαι μαζί τους. Είναι ακριβώς ο ραγιαλισμός. Πες αφού είναι εδώ και ας είμαι μαζί τους. Για ποιο λόγο. Για να μην πληρώνω φόρους. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, η γεννήτσα κλπ. Τελικά στο τέλος καταντάς να ενισχύσει αυτό το πράγμα
χωρίς να καταλαβαίνεις ότι έχει ένα θέμα. Σε κάποια φάση λοιπόν θυμάστε υπάρχει μία μάχη, αυτό υπάρχει στο όπους, όπου οι Οθωμανοί έχουν μία μάχη με τους Σέρβους, νικάν, τους κόβουν τα κεφάλια, εντάξει, τα καθαρίζουν, πάνε μερικά στο Σουλτάνο, δεν ξέρεις, είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραία, πάνω, γυάλιζα. Και αυτά τα κράνη, μετά τα άλλα που δεν έστειλαν, τα έβαλαν και έκαναν ένα πύργο. Μόνο από κράνη. Εντάξει. Αλλά σε κάποια φάση, το οποίο σίγουρα το έχετε δει, α, ποιος το έχει δει αυτό. Χάρη σε εσάς. Προσπάθησα. Ναι, δεν μας πειράζει αυτό, αλλά τη σημασία είναι το δείτε. Γιατί μετά, άμα είναι χάρη σε εμάς που δεν το βλέπετε, είναι ένα θέμα. Άρα αυτός ο πυρός σε κάποια φάση πάει να τον δει ο Λαμαρτίν. Ποιητής. Εντάξει, ο άνθρωπος παθαίνει την πλάκα της ζωής του. Εντάξει, αυτός δεν έχει καμία σχέση, είναι από τη Γαλλία, δεν ξέρει καν την περιοχή. Πηγαίνει, κοιτάζει, το βλέπει και τι λέει. Αυτόν τον πύργο να μην τον διαλύσετε για να θυμάστε το κόστος της ελευθερίας. Δεν πρέπει να ξέρετε ότι μερικά από αυτά τα κομμάτια τα ξαναπήραν και έβαλαν λίγο σε μερικά στα κινητήρια, αλλά το άφησαν. Αυτό υπάρχει ακόμα. Όχι στην ίδια κατάσταση. Προσπαθώ να σας πω. Εδώ αυτό που δείχνει η χρονοστρατηγική σε αυτές τις μελέτες είναι πόσα διαφορετικά εργαλεία γίνονται. Δηλαδή, το θέμα της ανάμειξης που είναι σημαντικό σε επίπεδο κοινωνιολογίας και πληθυσμιακό και γενικότερα η αλλαγή του πληθυσμού δεν μπορείτε να το δείτε στην τοποστρατηγική. Γιατί δεν έχετε βάθος χρόνου γενεών για να αλλάξει ο πληθυσμός. Εντάξει. Άρα για όσους δεν το έχουν καταλάβει, στο σχέδιο ΑΝΑΝ προβλεπόταν ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα σας το δείξω αύριο, αλλά θα το έχετε μπροστά σας, θα ήταν καλό να κάνουν ξανά μια ψηφοφορία. Ναι. Άρα, γεννητικότητα των Κυπρίων 1,8, γεννητικότητα των Τουρκοκυπρίων 1,7, γεννητικότητα των Επίκων 6,2. Βλέπω δεν χαμογελάσατε. Δείτε χαμογελάσατε, δεν καταλαβαίνω. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Όταν δεν παράγουμε πολιτισμό, όταν αναιρούμε το θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής, ένας τρόπος να το πετύχουμε σε βάθος χρόνου είναι η ανάμειξη. Άρα, εδώ κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος, το οποίο δεν εξηγεί την περιοχή και είναι το εξής. Όταν κοιτάζουμε τις αντιπαραθέσεις μεταξύ Σέρβων και Βοσνίων, λέμε πω δεν χωνεύω ένα στον άλλο κτλ. Είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, είναι. Είναι καρά αλήθεια. Ωραία, αλλά το θέμα ότι δεν ξεχνάμε για ποιο λόγο. Διότι δεν θεωρούν ότι είναι ένας άλλος εχθρός που ήρθε στην περιοχή και κάθισε. Θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι που άλλαξαν. Τεράστια διαφορά. Εμείς το εξετάζουμε, ας πούμε, επειδή είμαστε απ' έξω, πολύ νότια Βαλκάνια, λέμε ότι υπάρχει αυτός ο πληθυσμός, αυτός ο πληθυσμός και αυτός ο πληθυσμός. Όχι, γιατί αυτοί δεν το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Λέει, εδώ τους άλλαξαν, εδώ άλλαξαν πίστη, εδώ έκαναν αυτό, εδώ έκαναν αυτό και είμαστε αυτοί. Άρα, στην πραγματικότητα, οι διαφορές που υπάρχουν τοπικά προέρχονται από αυτήν την πίεση, η οποία εδώ είναι το θεαματικό, είναι ότι ενώ ασκήθηκε η πίεση έτσι, όπως το είδαμε, στην πραγματικότητα έχουμε την επιστροφή. Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο αδράνειας. Η επιστροφή η γεωπολιτική αλλάζει πιο γρήγορα από την κοινωνιολογική.
θέλεις, εντάξει. Θέλω να μου δείξεις ένα πιο χρόνο να σε σώσω. Τι πραγματικότητα, ας πούμε, εγώ είμαι κατακτώ εδώ, εδώ. Οκ, εδώ τώρα τα μούτρα μου σημαίνει, δεν γίνεται. Και εντάξει, παιδί μου, θα μείνουμε κάπου εδώ, θα μείνουμε και από εδώ, εδώ. Και την ώρα που λέω θα μείνουμε κάπου, τώρα μιλάμε IQ1000. Την ώρα που το κάνω αυτό, και πολλαπλασιάζομαι, τρώω όμως και όπισθεν. Και όταν τρώω όπισθεν, οι δικοί μου μένουν πίσω. Είναι ανησυχείς, αδιαφορώ. Δεν είναι το αμερικάνικο, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω μου και με τη σημαία και λοιπά, από μια σύνδρα, ας μείνει και πάνω, κάτι κάνει. Ωραία. Και μετά φτάνω στο εδώ. Μετά θα κάνω με τη Μαρία αυτό. Φτάνω εδώ, έτσι, κομματάκι. Γεωπολιτικά, δεν είμαι πουθενά άλλο. Είμαι στην άκρη της Θράκης. Έτσι είναι. Ωραία. Θέλει να πει ότι γεωπολιτικά η ταχύτητα επιστροφής έγινε πιο γρήγορα από την κοινωνιολογία που άλλαξε δομικά. Δηλαδή ο πληθυσμός άλλαξε, η θρησκεία άλλαξε, αλλά η γεωπολιτική έχει εξαφανιστεί, γιατί μιλάμε για ανεξάρτητες χώρες. Είναι αυτό που λέγαμε, ας πούμε, με την Σοβιετική Ένωση. Όταν σταματάει το σύστημα το 1991, σε κάποια φάση καταλάβαμε όλοι ότι υπήρχε ακόμα στο σύστημα κάτι το σοβιετικό, αλλά σιγά σιγά οι χώρες ήταν ανεξάρτητες. Και τι είδαμε, ότι αυτές που πήγαν πιο γρήγορα στην ανεξαρτοποίηση, τη διαδικασία ανεξαρτοποίησης, είναι ότι ήταν οι βαλτικές χώρες. Δηλαδή ήταν αυτές που ένιωθαν λιγότερο τι Ρώσικες, γιατί δεν είχαν καμία σχέση με τους Ρώσους, γιατί ήταν βαλτικές και δεν ήταν καν Σλάβοι. Ενώ αυτοί που ήταν Σλάβοι, π.χ. Λευκορωσία, το βλέπετε όλο αυτό το κομμάτι του Ουκρανία κλπ, αυτό άρχισε πάρα πολύ μέχρι να εμφανιστεί ένας θεσμός που να μην έχει πια σχέση με αυτήν την οτροπία. Αλλά τι θέλω να πω, η γεωπολιτική φεύγει πιο γρήγορα, αλλά θα το πάρουμε έτσι επειδή ήμασταν και κοντά στη θάλασσα. Άρα είναι η θάλασσα. Γεμίζει, εντάξει. Δεν ξανά φέρει η θάλασσα. Είναι βρεμένη άμαξο. Εκεί που παραμένει η περισσότερη εργασία είναι η κόκκι που αφήσαμε από τη θάλασσα. Αλλά τώρα κοιτάξτε τι κάνουν οι άλλοι κόκκι που είναι ηλίθιοι. Μια συναϊκή, στο πούμε έτσι. Κοιτάζουν τους βρεμένους κόκκους και λένε πω πω Θεέ μου, την πατήσανε. Είναι όλοι βρεμένοι. Και έχουν ξεχάσει ότι εκεί με φύγει. Τη βλέπουν τους βρεμένους κόκκους. Δεν λέω για τους μικρασιάτες, που αυτοί βλέπουν βρεμένες λίμνες. Όχι κόκκους, λίμνες. Γιατί είμαστε κοντά στο μεσημέρι, στο 14 Σεπτεμβρίου, να μην το ξεχνάμε, θα τα συζητήσουμε αυτά. Άρα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι, είδαμε μια τεχνική zoom out. Προσέξτε ότι εδώ στην πραγματικότητα, εκτός από την αρχή, δεν βάλαμε πολύ το θέμα της ΑΟΣ, θα το βάλουμε πιο πολύπλοκο και από αύριο ή πιο αργά, ή πού είναι, ή όταν θα μου πει, α, όχι, εντάξει, πιο αργά, πολύ πιο αργά, στη βεράντα, στη βεράντα, ο τέλος πάντων, μου λέει πιο αργά, λοιπόν, άρα, κάναμε γεωστρατηγική, ένα zoom, δεύτερο zoom, σε χρονοστρατηγική βλέπετε ότι αμέσως, ποιος μου το ρωτούσε αυτό, στο τραπέζι που συζητούσαμε, το θέμα της μνήμης και της νοημοσύνης, γιατί έλεγα ότι για τη νοημοσύνη είναι τα μικρά παιδιά, είναι αυτά που θα πείτε στα παιδιά σας, το θέμα είναι ότι άμα δεν τους λέτε τίποτα από όλα τα άλλα, βλέπουν τα πράγματα συγχρονικά, όχι διαχρονικά. Και σου λέει αυτή η κατάσταση, πώς συνειδητάζει, να κάνουμε. Όταν λοιπόν το κοιτάζετε αυτό το πράγμα, τι βλέπετε, ότι το βάθος, αλλά θυμάστε στο τραπέζι ζωγράφισα μερικά πράγματα και εδώ είναι η αναλογία, ένα παιδί με έξυπνη παιδεία, θα ασχοληθεί με αυτό. Από εδώ και πέρα, άμα δεν έχει έξυπνη ιστορία, λέει εντάξει, άστο. Εδώ ούτε καν το κοιτάζει. Δηλαδή, εδώ είναι puzzle με μερικά κομμάτια και εδώ είναι 10.000. Εντάξει, αυτό είναι η άλλος.
Εμάς τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε από συστήματα τακτικής να μπούμε πιο βαθιά στη στρατηγική, χρησιμοποιώντας μία έννοια, την οποία δεν μιλήσαμε, αλλά είναι μέσα συνεχώς αυτά που λέμε, είναι το βαθύ παρελθόν. Άρα τελειώνω με αυτό, για τώρα, ή σήμερα δεν ξέρω τι θα μου πει. Το βαθύ παρελθόν είναι θεμελιακή σχέση. Δηλαδή, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους Σέρβους, τους Κοσοβάρους, τους Βόσνιους, τους Έλληνες, τους Σκοπιανούς κτλ. Το βαθύ παρελθόν παρά το πρόσφατο. Γιατί έγινε αυτή η τεράστια παρένθεση και ξαναεμφανίζονται οι πιέσεις που είχαμε σε πολλά σημεία και εξηγούνται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό πρόσφατα, άμα κοιτάξετε λίγο τις αναλύσεις και αυτά που κάνουν αλλαγή στα blogs, σε κάποια φάση νευρίασαν οι Σέρβοι με τα Σκόπια, γιατί ενώ τα είχαν βρει και οι Σέρβοι τους είχαν αναγνωρίσει με το συνταγματικό τους όνομα, μπαίνουν τα Σκόπια και λένε εμείς θα βοηθήσουμε το Κωσυφοπαίδιο να μπει στην UNESCO. Έχει λες, εντάξει, δηλαδή πόσο κοπανοί ήμασταν που το κάνανε αυτό. Άρα τους βοήθησαν να κάνουν το άλλο που αυτό είναι εναντίον τους. Προσέξτε, σου λέει ότι εδώ έχω ένα κομμάτι από τη Σερβία που με έχεις αναγνωρίσει, δεν με νοιάζει, το βγάζω και λέω αυτό εγώ θα το προωθήσω για να περάσει στην UNESCO. Το χειρότερο ποιο είναι. Είναι τι να περάσει στην UNESCO που δεν είναι σερβικό. Για να το κλείσω, σας υπενθυμίζω ότι η Αγία Σοφία είναι στην UNESCO στον κατάλογο της Τουρκίας. Που είναι πολύ χαρακτηριστικό κτίριο αρχιτεκτονικά ως χώρος λατρείας της Τουρκίας, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, εδώ κοροϊδευόμαστε, γι' αυτό για μένα είναι ένα πρόβλημα άμα κοιτάξουμε την ανθρωπότητα έως τον πολιτισμό στην UNESCO, γιατί μερικοί κατακάνουν έτσι από κάτω και μας βγάζουν μνημείο UNESCO ένα πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με τον εαυτό τους. Και όσοι πιστεύουν ότι δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, έχουμε το ανάλογο από την Δυτική Αρμενία. Εντάξει, ή προσπαθούσαν σε κάποια φάση να πούν ότι θα βάλουμε και ένα άλλο μνημείο και βγαίνει ο πρόεδρος και στέλνει μια επιστολή στην UNESCO και λέει αυτοί που σας λένε ότι μπορεί να μπει δεν μας αντιπροσωπεύουν, γιατί μιλάμε για εκκλησία χριστιανική και λέει ο πρόεδρος, ρε παιδιά, αυτή η εκκλησία την φτιάξαμε εμείς. Εμείς λέμε ότι αυτοί που σας λένε να το βάλετε δεν είναι αυτοί. Και είναι αυτοί που την κατέστρεψαν. Γιατί εδώ είναι το κερασάκι. Είναι ότι βάζεις ένα σημείο σε μορφή ερείπιου, το οποίο το έχει κάνει εσύ το ερείπιο. Και του λες αυτό πρέπει να το σώσουμε, να το βάλουμε με μνημείο κοσμονομίας. Και λέει, τι μου κοροϊδεύεις τώρα. Εκροϊδεύεις τους γραφειοκράτες που άμα δεν έχουν την έννοια της χρονοστρατηγικής, σου λένε και βέβαια να το σώσουν. Κοιτάζουν τώρα. Κοιτάζουν ότι ποιος το έκανε. Αυτά. Άρα. Ελεύθερη.